Ακούτε λίγο καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εν τω μεταξύ, επεισοδιακό το σημερινό. Και όταν λέω επεισοδιακό, εν τω μεταξύ, θα φτιάξω λίγο την κάμερα. Λίγο επεισοδιακό το σημερινό, γιατί ξεκινάω το live και σβήνει το PC. Πέθανε τόσο απλά. Εν τω μεταξύ, τώρα έχω παραπάνω φωτισμό, ενώ δεν θα πρέπει να έχω τόσο παραπάνω. Αλλά εντάξει, δεν πρόλαβα να κάνω περισσότερα, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά παιδιά, υπέροχα θα έλεγα, πιο υπέροχα δεν γίνεται, όλα καλά. Αγχώθηκα λίγο, γιατί ενώ είχα... αυτό είναι που δεν μπορώ, όταν φτιάχνω την κάμερα και τη σετάρω και είναι τόσο ιδανικά, γιατί ήταν καλά, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Μπορώ βέβαια να την πειράξω λίγο, μαζί παρέα, μέχρι να πάρουμε λίγο μπρος, λίγο δευτερόλεπτα, να κάνω κάποιες μικρές ρυθμισούλες. Και έσβησε το PC. Και εγώ κάθομαι και απορώ, τι στο καλό έπαθε αυτό το PC, το έρμα το καψερό, πραγματικά. Δεν είναι ο πιο ζεστά. Εδώ νομίζω, ναι, θέλει λίγο κόψιμο. Να κατεβάσω λίγο το gain, γιατί έχει παραπάνω gain. Αχ, θα πω ένα μεγάλο αχ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Εν τω μεταξύ, έχω μια στίβα βιβλία εδώ από δίπλα. Είναι η εκδίκηση των αδιάβαστων. Ω, από Μάνι. Ευχαριστώ, ρε Βασίλη, ευχαριστώ. Λοιπόν, Μάνι, πω. Η προγονή μου ήταν από Μάνι. Άσχετη η πληροφορία της ημέρας. Πολλές άσχετες πληροφορίες ο Κώστας, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα την κάνουμε όμως λίγο καλύτερα. Μιας και θα ήθελα να το προσφέρω, να μπορώ να το κάνω λίγο καλύτερα. Είναι το κακό ότι η C920, το έλεγα και χθες στο live, είναι λίγο ιδιαίτερη. Λίγο πιο ψυχρό. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, χιόνισε σε εσάς. Βόρεια Ελλάδα χιονίζει. Και όταν λέμε Βόρεια Ελλάδα, από Έδεσα και πάνω. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ακούγεται. Ελπίζω να μην έχω θέματα. Γενικά το πρωί ακούω διάφορους θόρυβους στο PC και δεν έχω καταλάβει τι συνδέεται και τι αποσυνδέεται. Υπάρχει κάτι το οποίο συνδέεται και αποσυνδέεται. Εικάζω ότι μπορεί να είναι η Capture Card. Αλλά θα δούμε σε ένα άλλο. Ελπίζω να μας πάει καλά. Αν πέσει, θα προσπαθήσω να ξαναμπω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, νομίζω ότι καλά είναι τώρα από θέμα κάμερας. Υπάρχει μια μικρή αντιλιά στον ορίζοντα, αλλά εντάξει, το ρυθμίσουμε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι θα βγάλω αυτό για να μην μας. Για να τσεκάρω αν είναι όντως η Capture Card ή όχι. Λοιπόν, σήμερα ωραίο θέμα και ήμουνα σε φάση τι να ξεκινήσω. Το μόνο που θέλω να μου πείτε λίγο, όσοι είστε τώρα ήδη μέσα, αν ακούγετε καλά η μουσική, αν θέλετε λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι είναι καλά. Συννεφιά, εδώ Λίμνο βρέχει και βρέχει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει. Είναι μέρα για να καθόμαστε μέσα και να ξεκουραζόμαστε σημερινή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα εγώ θέλω λίγο να πειράξω ακόμη τα χρώματα. Να δώσω λίγο μουσική ακόμα, λες, ε. Ω, εντάξει, οκ. Να δώσω λίγο ένταση σε μένα. Λοιπόν, ωραία. Να μ' ακούτε κιόλας, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, απλά προσπαθώ λίγο να ρυθμίσω, όμως εδώ θα πάει πιο σκοτεινά, εδώ θα πάμε στα φωτεινά μας. Όχι, νομίζω είναι εντάξει. Δεν μεταξύ ρε παιδιά, να μην μπορεί αυτή η C920 να κρατήσει τις ρυθμίσεις, πραγματικά είναι μαρτύριο, ώρες. Ναι, μεν καλή, αλλά... Λοιπόν, Χαλκιδική βρέχει 2 μέρες, Καστοριά και Φλόρινα έχει χιόνια. Τα χαιρετίσματά μου σε αυτές τις 2 περιοχές. Λοιπόν, εντάξει, μου αρέσει να ακούμε σαν τέτοια τα χαιρετίσματα. Δώσε χαιρετίσματα! Anyway. Σήμερα στην καθημερινή κλασικά εικονογραφημένα ακόμη που κολοκοτρώνει. Καλή φάση, όσοι είστε τσιμπήστε το. Τσιμπήστε το, είναι καλή ευκαιρία. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Μα αν θα το πείραζα λίγο παραπάνω. Ω, εντάξει, ας με βλέπετε και λίγο, δεν πειράζει. Να το κάνω λίγο πιο κίτρινο. Όχι, εντάξει, δεν κρατάω το φυσιολογικό μου. Λοιπόν. Έχετε κανένα ιδιαίτερο καφέ που πίνετε σήμερα? Εγώ πίνω κλασικά νες. Έχω ερωτευτεί. Τώρα είναι μεταξύ διαφήμιση, θα το θεωρείς. Αλλά Klein Mind είναι πολύ ωραίο. Έχω ερωτευτεί τον καφέ από τα Coffee Island. Έχει καφέ καραμέλα. Αλλά επειδή δεν μου αρέσει 100% καραμέλα, παίρνω συμβατικό 100 γραμμάρια. Παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα απλό στιγμιαίο. Και 100 γραμμάρια καραμέλα τα ανακατεύω. Κάνω δικό μου χαρμάνι και χρησιμοποιώ αυτό. Γενικά κάτι τέτοια τα κάνω από παιδί, αλλά ναι, έχει πλάκα και μπορώ να πω ότι πίνεται και σκέτος ωραία, δεν σε πειράζει τόσο, οπότε γενικές γραμμές, αυτό πίνω τώρα, στην Nightwatch, εν τω μεταξύ είναι μαύρο και γυαλίζει, τι είναι μαύρο και γυαλίζει και έχει τον όρκο του Nightwatch από δίπλα. Λοιπόν, εγώ ένα κλασικό τσάι σήμερα και περίμενα να ξεκινήσει το live. Στεναχωρέθηκα στην αρχή λίγο, όταν με το που πατάω το κουμπί για ροή κάποιοι ίσως να προλάβετε να πήκατε. Και
κόβεται, σβήνει και λέω τι ωραία. Εν τω μεταξύ τώρα που έβγαλα το capture card, τώρα όλα ακούγονται normal. Οπότε παιδιά, μάλλον το capture card παίζει να κάνει το θέμα, γιατί και χθες είχαμε θέματα στο live. Τι ωραίο live χθες. Όσοι δεν μπήκατε, χάσατε πραγματικά. Και μάλλον θα το καθιερώσω κάποια στιγμή μετά από τα gaming και από αυτά. Παίζει να το καθιερώσω να κάνουμε τέτοια όμορφα live με copyright. Αλλά δεν πειράζει, υγεία. Λοιπόν, τι λέτε, θα βάλει όλη τη σειρά με τους ήρωες. Μήπως μας βλέπει κανένας σύμβουλος έκδοσης. Πού να βρεις. Γενικά μηχανή για κάψουλες Nespresso είναι τα χέρια. Ωραίο είναι αυτό. Τι καφέ τώρα έβαλα, ποτάκι. Ποτάκι. Έχω ξεμείνει από ποτάκια. Δεν έχω τίποτα. Κρασί είχα το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν έχω πια. Ήταν πολύ ωραίο χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μάλλον θα το κάνουμε. Ή μπύρα ή κρασί, θα ράξουμε παρέα. Θα το κάνουμε ένα ωραίο έτσι. Με μπύρα είναι. Η καλή νοσταλγία είναι με μπύρα, δεν είναι με κρασί. Άμα είμαστε λίγο πιο, πώς το λένε, λίγο πιο intellectual, θα το πάμε και με κρασί κανένα βράδυ, αλλά σήμερα είμαστε μπύρα. Όχι σήμερα, όταν θα έρθει η ώρα. Το σημερινό βέβαια μόνο καφέ μπορεί να ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι, θα άναβα και ένα μπολάκι πίπας, αλλά σε φάση προτιμώ να μιλάω, γιατί ξεχνάμαι το να μιλάω και δεν καπνίζω, οπότε. Εκεί είπα 15, οπότε μέσα σε μια πρόταση. Μπήκα για λίγο χθες και πέτυχα theme song από τα χιλονιτζάκια που έβαλε. Ό,τι καλύτερο. Ναι, χθες πιάσαμε την νοσταλγία. Χθες ήταν υπέροχη ημέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα σε βάση. Για πάμε κάνουμε και μια ταβέρνα με ένα τσιπουράκι. Κάθομαι μεσημεριάτικο live με τσίπουρο. Πω, αυτό θα ήταν καλό. Αλλά δεν ξέρω τι θέμα θα πιάνα με το τσίπουρο. Θα παίξουμε DJ λαϊκά. Καλό θα ήταν. Λοιπόν, σήμερα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για να το γυρίσω όμως σιγά σιγά, γιατί άμα πιάσουμε τα τσίπουρα και τις μπύρες, δεν μας βλέπω ούτε μέχρι αύριο να το σώσουμε. Λοιπόν, προς το παρόν όλα βλέπω ότι λειτουργούν κομπλέ. Φτου, μην το ματιάξω, πραγματικά. Λοιπόν. Τι όμορφη μέρα. Τι όμορφη βροχερή κρύα μέρα. Αλλά είναι πολύ όμορφη μέρα. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφη μέρα. Είστε έτοιμοι. Τώρα θα φώναζα σαν τορβά, είστε έτοιμοι, πάμε! Αλκοόλ και αμπελοφιλοσοφίες. Από αυτές, παιδιά, άμα κάτσουμε παρέα και τα πίνουμε, μπορώ να σας λέω άπειρες τέτοιες. Και λίγο πιο επιστημονικά και λίγο πιο τέτοια. Σε αυτά είμαστε καλοί. Κρίμα που δεν μπήκα στη live χθες, νόμιζα ότι μου παίζεις κάθε Σάββατο. Παιδιά, έτυχε γιατί κράσα η capture card, η οποία μάλλον πάει για... να μας αποχαιρετήσει. Καλή μου capture card. Μάλλον το καλώδιο. Πρέπει να αλλάξω το καλώδιο κάποια στιγμή. Έχω παραγγείλει να έρθει. Λοιπόν. Γιατί ο Κώστας προνοεί. Το έλεγα και πρόσφατα. Ο Κώστας πάντα προνοεί. Θα πάρει ένα κομμάτι τώρα και κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν. Ήταν πολύ όμορφο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Υπήρχαν δύο στιγμές συγκεκριμένες που πραγματικά ήταν. Τρελαίνομαι για το Ρομπέν των Δασών, το theme. Το λατρεύω το theme του Ρομπέν των Δασών. Πραγματικά, ακόμα και τώρα το σκέφτομαι, μου βουρκώνει αυτό το πράγμα. Και λατρεύω και τα Γκαργκόλης. Γκαργκόλης και Ρομπέν των Δασών. Ήτανε. Oh, τι ωραία που ήταν. Anyway. Αλλά είναι ωραία γιατί σας καλόμαθα και θα σας καλομάθω κι άλλο. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, και πάμε για κανένα ποτάκι που λέει ο λόγος. Και πίσω στον ήχο παίζει Thundercats και τέτοιο. Αυτά το γούστερα τρελά. Και απορώ, θα έπρεπε κάποια μαγαζί, κάποια μπαράκια λίγο πιο έτσι τέτοιο να το. Έχω τύχει σε μαγαζί που εισάγει μουσική τέτοια από νοσταλγία μέσα στο πρόγραμμα και είναι όνειρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόρος είναι. Έχω πάει σε μεταλλάδικο μπαρόκο, προφάση, έτσι λίγο κλειστό και πίναμε τις μπύρες μας που λέτε. Και στα καπάκια, εμείς είχαμε πάει για μπάτσελορ, το είπα και χθες. Πάει για μπάτσελορ το γαμπρό και ήμασταν σε φάση. Έχουν από πίσω. Εμείς κάναμε τέτοια. Έχουν Thundercats, έχουν. Τι άλλα έχουν. Έχουν ωραία τέτοια. Λοιπόν, ευχαριστώ για το cheer. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Αυτά είναι ωραία. Άμα πετύχει κανένα καλό και εσύ και με καλή παρέα και πετύχει και καλή φάση, είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Όπως και να νομίζω. Λοιπόν, όμως, δεν μπορώ να. Εν τω μεταξύ, ξεχνώ τα χένια μου πολύ από το background. Πρέπει να αρχίσω να βάζω και φωτισμό πίσω να δω τι άλλο θα κάνω ο άνθρωπος. Λοιπόν, πολύ ψυχρό, πολύ καλό. Εδώ. Εδώ. Όχι, εδώ. Νομίζω καλά είναι εδώ. Λοιπόν. Το σημερινό θέμα. Να περάσω λίγο προς αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, το σημερινό θέμα που λέτε. Πάντα, όταν έρχεται η ώρα να κάνω το επόμενο βίντεο, πάντα κάθομαι και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω.
τι θα μπορούσα να κάνω ώστε να είναι ωραίο, να μπορώ να το υποστηρίξω και όχι μόνο να μπορώ να το υποστηρίξω και να περάσουμε και ωραία και να βγει και κάτι από όλο αυτό, γιατί τις Κυριακές θέλω πάντα να βγαίνει. Μπορεί τις υπόλοιπες μέρες να διασκεδάζουμε ή να περνάμε έτσι πιο light, αλλά τις Κυριακές θέλω να βγαίνει και κάτι, να μένει και κάτι όμορφο πίσω. Και σκεφτόμαστε τι θα άξιζε και έτσι όπως κοιτάω λέω υπάρχουν πολλά βιβλία και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία δεν έχω διαβάσει και ξέρω ότι ο μόνιμος καημός ενός ανθρώπου που ασχολείται με το διάβασμα και με τα βιβλία είναι τα διάβαστα. Τα βιβλία τα οποία έχεις στη στίβα και κάθε φορά τα κοιτάς και λες πρέπει να τα πιάσω. Και όχι μόνο πρέπει να τα πιάσεις, με το που πας στη γωνία λες όπ έβγαλε προσφορά σε αυτά τα βιβλία, μήπως να πάρω κι άλλα. Και αυτή η στίβα μεγαλώνει, σαν τον πύργο της Βαβέλ. Και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Θα τσιμπήσεις κανένα. Τυπικά ο ρυθμός που διαβάζεις από τα διάβασμα, από τα διάβαστα είναι αντιστρόφως ανάλογος του ρυθμού με τον οποίο στιβιάζεις βιβλία στα διάβαστα. Λοιπόν, και πιο πολύ στιβιάζεις είναι η φάση του να χτίσω ορόφους παρά να τους κατεβάσω τους ορόφους. Λοιπόν, και είναι cute, είναι ωραίο. Λοιπόν, μέχρι να δεις ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και στην ουσία σε πιάνει ένα μικρός καημός και πανικός. Τρεις σωματοφύλακες, εγώ το Μοντεχρίστο θέλω να πάρω με τις γραβούρες. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα το τσιμπήσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, σας το έχω ξαναπεί. Αλλά σήμερα θα σας πω τους μεγάλους μου καημούς. Στους μεγάλους μου καημούς έχω πάρα πολλά διάβαστα. Πάρα πολλά διάβαστα. Και δεν βάζω PDF σήμερα, δεν βάζω καθόλου PDF. Να σου πω, τόσος λίγος χρόνος, τόσα πολλά βιβλία θα το έλεγα μέχρι πέρυσι. Αν με ρωτούσες πέρυσι τέτοιο καιρό τα ίδια θα έλεγα, αλλά μετά από ένα χρόνο. Το οποίο είχα αρκετό φόρτο, αλλά κατάφερα να διαβάσω αρκετά, θα σου πω ότι όλα είναι δικαιολογία στο μυαλό. Δηλαδή, μισή ώρα τη μέρα άμα διαβάζεις, αν το χώσεις στο πρόγραμμα μισή ώρα τη μέρα, την ώρα που πας τουαλέτα για παράδειγμα, έχεις διαβάσει Πόλεμος και Ειρήνη μέσα σε ένα μήνα, το έχεις βγάλει χαλαρά. Λοιπόν, είναι ανάλογα το mood. Είναι το mood. Είναι το πώς θα σε πιάσει, το πώς θα νιώσεις, το πώς θα θες. Γιατί να σας πω, έχω ωραία βιβλία, βιβλία τα οποία τα ήθελα πάρα πολύ να τα διαβάσω μέχρι που τα πήρα και τώρα κάθομαι και τα βλέπω και θέλω άλλα να διαβάσω. Και ξέρω ότι και αυτά που θέλω θα διαβάσω άλλα από αυτά που θέλω στο τέλος. Είναι λίγο μια λερναία ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και λες, όπ, αυτό το βιβλίο. Πάλι το κάτω, να βγει ένα άλλο. Όπ, εγώ θέλω να μου αγοράσεις. Και κάπως έτσι κυλάει η ζωή κάποιου που αγαπά τα βιβλία και που του αρέσουν τα βιβλία και θέλει πάρα πολλά βιβλία. Και σκέφτεται γιατί να μην έχω ένα δικό μου σπίτι με όλα τα ντουβάρια γεμάτα βιβλιοθήκες, απλά να κάθομαι να τα βλέπω. Και δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλό. Είναι η αλήθεια αυτό. Αν θα είχα ένα σπίτι γεμάτο και θα το ήθελα να έχω ένα δωμάτιο να είναι όμορφο με βιβλία και. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, αν τα έβλεπα, απλά θα ήμουν σε φάση. Μπορεί και να μην τα διάβαζα κιόλας, οπότε ας πορευτεί όσα έχει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν τα μεγάλα μου, τους μεγάλους μου καημούς, τους οποίους θα ξεκινήσω λίγο light και είναι βιβλία τα οποία θέλω να διαβάσω, τα έχω, τα περισσότερα από εκεί πίσω τα έχω διαβάσει. Ναι, όντως, είμαστε περισσότερο συλλέκτες και μιλάει ένας άνθρωπος, να σου πω, το μικρόβιο του συλλέκτη ξυπνάει στον κάθε άνθρωπο λίγο διαφορετικά. Έχω κάνει την ανατομία ενός συλλέκτη, όσοι το έχετε δει, όσοι το βλέπετε στο YouTube, μπείτε τσεκάρτε στο YouTube. Αφιέρωσα αρκετό χρόνο στο να μελετήσω έμεσα και να συζητήσω με άτομα που ήταν συλλέκτες, να μάθω τι είναι αυτό που μας κάνει συλλέκτες, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να αγοράζουμε και να παίρνουμε πράγματα και να γεμίζουμε τα ράφια μας και. Το αστείο με εμένα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχω αυτό το μικρόβιο και εγώ προσωπικά το έχω λίγο χειρότερα από όλους τους άλλους. Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο. Εγώ το έχω λίγο χειρότερα με όλους τους άλλους. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί κάποιος του αρέσει να συλλέγει βιβλία. Κάποιος του αρέσει να συλλέγει παιχνίδια. Κάποιος του αρέσει να συλλέγει κονσόλες. Εγώ έχω το πρόβλημα ότι μου αρέσει να συλλέγω τα πάντα. Ξεκίνησα από παιδί μαζεύοντας τάπες, τηλεκάρτες, νομίσματα, έφτασα να συλλέγω μέχρι άρθρα από εφημερίδες, τα άκοβα και τα είχα να συρτάρει και έβαζα τα άρθρα που με ενδιέφεραν μέσα. Πραγματικά δεν ξέρω τι φάση με το δικό μου το κεφάλι, ειλικρινά μερικές φορές, αλλά νιώθω ότι αυτά που με ενδιαφέρουν. Και το κακό είναι ότι όταν έχεις πολλά ενδιαφέροντα, γιατί καλώς ή κακώς έχω αρκετά πολυπίκυλος ο Κώστας, αλλά έχω αρκετά ενδιαφέροντα και. Θες να τα ενισχύσεις όλα αυτά και φτάνεις σε κάποια φάση και λες καλύτερα να είχα μόνο ένα πράγμα, να είχα μόνο παιχνίδια, μόνο βιβλία, πιο τέτοιο. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως λειτουργεί καλά. Με ένα καλό μου βγήκε, γιατί τυπικά
μπορώ και καλύπτω και μεγαλύτερο εύρος σήμερα σε αυτό που κάνω. Οπότε, λοιπόν, σε ένα μεγάλο τοίχο με ράφια από άκρη σ' άκρη με βιβλία, φιγούρες και κονσόλες. Ωραίο θα ήταν. Λοιπόν, μην πιάσεις βινίλια, είναι ακριβό χόμπι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα μια μικρή φωνούλα φωνάζει τον Κώστα. Πιάσε βινίλια, το έχω σκεφτεί. Αλλά με σταματάει το ότι είναι ακριβό το pick-up. Και ότι θα, επειδή βαριέμαι πάρα πολύ γρήγορα να ακούω το ίδιο πράγμα, θα το ακούσω 10 φορές το ίδιο πράγμα, μετά θα σταματήσω. Οπότε θα πρέπει να πάρω κάτι άλλο. Οπότε, αν παίρνω δίσκο, ξέρω ότι θα τον ακούσω 4-5 φορές, μετά θα πρέπει να ακούσω κάτι άλλο και. Καταλαβαίνετε. Αλλά θέλω, μ' αρέσει και γι' αυτό έχω και θέμα με τον ήχο. Γι' αυτό μ' αρέσει και ο καλός ήχος. Και γι' αυτό επενδύω προς τα εκεί περισσότερο. Λοιπόν, αυτό είναι και το ωραίο στη ζωή, να έχεις πολλά ενδιαφέροντα και να μπορείς να ασχολείσαι με όλα αν έχεις χρόνο και όρεξη. Ισχύει, ισχύει. Και νομίζω ότι μετά από ένα σημείο μπορείς να κατανοήσεις λίγο καλύτερα και τον ίδιο τον κόσμο. Δηλαδή, τώρα τι λέω, αλλά σε φάση κατανοείς περισσότερες ομάδες ανθρώπων. Κατανοείς πώς λειτουργούν διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί όταν είσαι μόνο σε ένα αντικείμενο, καλώς ή κακώς, επειδή είσαι εκεί και το αγαπάς και επενδύεις χρόνο και τέτοιο, μερικές φορές δεν μπορείς να δεις λίγο πιο έξω από αυτό. Οπότε, όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα, τυπικά νομίζω ότι έχεις την ευχέρεια να αντιληφθείς μεταβολές ανάμεσα από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, όμως πολύ μπλα μπλα ο Κώστας ξεκίνησε. Ναι, να σου πω, μπορεί άμα είχα χρήμα, και αυτό είναι το αστείο, ότι άμα είχα χρήμα μπορεί να μην τα κάνω όλα αυτά. Γιατί προσωπική ιστορία. Ξεκίνησα και το έχω πει πολλές φορές σε βίντεο μου. Ξεκίνησα με αρκετές στερήσεις στη ζωή. Ξεκίνησα με αρκετά όχι. Και αυτό γιατί δυστυχώς η οικογένειά μου ή ευτυχώς δεν μπορούσε να υποστηρίξει οτιδήποτε, ρε παιδί μου, είτε παιχνίδια. Δηλαδή μετά από ένα σημείο. Και νομίζω ότι χθες το ανέφερα σε κάποια φάση. Επειδή είχα και, ήμουν και λίγο παιδί το οποίο ήμουν περίεργο και τα κατάστραφα όλα. Μετά από ένα σημείο καταλήξαμε σε κάλτσε ζωγραφική ή κάλτσε ζωγραφική. Αν υπάρχει ορισμός ενός παιδιού που παίρνει μόνο κάλτσε και ζωγραφικές, μπλοκ ζωγραφική τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, αυτό ήμουν εγώ. Πήγαινα από κάλτσα σε ζωγραφική και έπαιζα. Γι' αυτό και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα ο Κώστας να έχει μαζέψει 250 πράγματα τα οποία δεν ξέρει τι να τα κάνει. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή, και θα το πω αυτό και θα συνεχίσω με τα βιβλία. Έρχεται κάποια στιγμή που δεν ξέρω, εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται και οι άλλοι. Ίσως επειδή έχω τέτοια τριβή και με τα αντικείμενα και με τα πακέτα και που καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά σε βάθος χρόνου είναι μάτια. Έχω περάσει και έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο της ματαιότητας. Υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια στον κόσμο από το ότι όλα είναι μάτια. Είναι όμορφα, αλλά κατά βάθος πόσα από αυτά θα χρησιμοποιήσεις για να είσαι ευτυχισμένος. Οπότε. Πορεύεσαι με αυτά που έρχονται, που ταιριάζει με τα γούστα, με οτιδήποτε, το ζεις, το χαίρεσαι και δεν μετανιώνεις για αυτά που δεν έχεις πιάσει. Δεν υπάρχει νόημα να αγανακτήσεις και να λες αυτά τα βιβλία δεν τα έχω πιάσει και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να είναι το νόημα του τέλους. Το ξεκινάω ξεκινώντας, ξεκινάω με το νόημα νωρίς, αλλά νομίζω προς τα εκεί έχω καταλήξει ότι και όλα αυτά που θα σας δείξω σήμερα μπορεί μέσα μου να μετρώει το ότι δεν τα έχω κάνει, αλλά είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί ξέρω ότι τα διάλεξα και αν έρθει η ώρα τους θα τα διαβάσω. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Τουλάχιστον να μην μετανιώνουμε για πράγματα τα οποία δεν πιάνουμε, δεν ασχολούμαστε. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εκεί έξω που και η ζωή μας είναι τόσο μικρή που δεν υπάρχει λόγος να αναλωνόμαστε στο τι δεν μπορούμε ή στο τι δεν έχουμε. Ας πορευτούμε με αυτά που έχουμε και με αυτά που μπορούμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Λοιπόν, όπως το πήγα πολύ φιλοσοφικά, αλλά η φάση είναι ότι μετά από ένα σημείο. Τι να κάτσω να συνταχρώ. Ακούω άνθρωπους να τρελαίνονται και να γκρινιάζουν και να λέει: έχω αδιάβαστα, έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο. Εντάξει, καλά, είναι ωραία. Ήταν τα γούσταρα όταν τα αγόρασα. Έκανα έρευνα και θα σας πω και ωραίες ιστορίες για αυτά τα βιβλία, τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον. Λοιπόν. Ναι, ισχύει αυτό. Τουλάχιστον να μην έχουμε αποθυμένα. Αυτά τα αποθυμένα είναι μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και καλό θα ήταν μια συμβουλή που θα μπορούσα, αν μπορούσα να δώσω σε έναν άνθρωπο. Είναι σιγά σιγά τα αποθυμένα του να τα ξεπερνάει από άποψη ρε παιδί μου, να τα δουλέψει, να τα προσπαθήσει να τα κυνηγήσει. Ήμουν ένα παιδί με πολλά αποθυμένα. Ένα παιδί με πάρα πολλά αποθυμένα και με πολλά παράπονα. Γιατί καλώς ή κακώς σας ξαναείπα ότι δεν μπορούσα να πετύχω πολλά πράγματα λόγω οικονομικών, λόγω δυσκολιών, λόγω συνθηκών, λόγω πολλών πραγμάτων. Και αυτά τα αποθυμένα μου είναι αυτά τα οποία. Δημιούργησαν όλα αυτά τα χόμπι που έχω σήμερα και όλα αυτά τα οποία ασχολούμαι. Οπότε, τυπικά, είχα μεγαλώνοντας και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο σαν έναν άνθρωπο. Όταν αρχίζει και βγάζει τα δικά του λεφτά και προσπαθεί να τα επενδύσει, τυπικά
κάνει πράγματα που αγαπάει. Κάποιοι τα βάζουν στις τράπεζες και τα χρησιμοποιούν επενδυτικά, γιατί αυτό αγαπάνε. Κάποιοι άνθρωποι τα ρίχνουν σε βιβλία, σε παιχνίδια, σε φαγητό, σε παρέες, σε εξόδους, σε. Ο σκοπός είναι να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, χωρίς να μετανιώνεις γι' αυτό. Και να μην μιζεριάζεις, πω πω πολύ άσχημο πράγμα το να μιζεριάζεις για πράγματα που είτε κάνεις είτε που θα ήθελες να κάνεις και δεν τα κάνεις ενώ μπορείς να τα κάνεις. Άγχος μου τα βιβλία είναι να πηγαίνω κάποια που δεν αξίζουν, τόσο αφήνω κάποια. Να σου πω κάτι. Έχει τύχει πολλές φορές να βιάσω βιβλία, το τελευταίο χρόνο ειδικά πιάσα πάρα πολλά βιβλία που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Βιβλία που αν μου τα έδειχνες θα σου έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω αυτό το πράγμα γιατί δεν με εμπνέει. Δε. Μέχρι που το πιάσα και νομίζω ότι τυπικά αυτό με χαρακτηρίζει σε πολλά πράγματα, είτε σε ταινίες είτε σε οτιδήποτε, ότι πιάνω πράγματα και καταλαβαίνω ότι αυτά για τα οποία δεν ξέρω πολλά. Τα απολαμβάνω περισσότερο γιατί δεν έχω προσδοκίες. Νομίζω ότι τυπικά αυτό είναι το θέμα. Όταν δεν έχεις πάρα πολλές προσδοκίες από κάτι, μπορείς να απολαύσεις κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορείς να σε γεμίσει ακόμη περισσότερο. Μπορεί να νιώσεις ότι απορροφάς περισσότερο από αυτό που θα έχει να σου δώσει, γιατί δεν έχεις μέτρο στάθμη. Δεν έχεις στάθμη στο μυαλό σου. Δεν έχεις ένα μέτρο να σε σταματάει και να λες: εγώ έπρεπε να νιώσω από εδώ σε εδώ. Γιατί δεν το νιώσα, γιατί πήγα λίγο πιο κάτω, γιατί έπρεπε να χαρώ από εδώ μέχρι εδώ και χάρηκα λίγο πιο κάτω από αυτό που έπρεπε να χαρώ. Οπότε, σε φάση, νομίζω ότι αυτά που δεν περιμένεις και αυτά που δεν υπολογίζεις πολύ, γι' αυτό και νομίζω, αν το καλοσκεφτείτε, τώρα εντωμεταξύ είναι η φάση, ξεκινάω για τα βιβλία, τα διάβαστα και στο τέλος θα βγάλω συμπεράσματα ζωής. Αλλά είναι, έχει πλάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, τυπικά νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει να ψάχνουμε περισσότερο και να αποκτάμε περισσότερα και να γεμίζει αυτή η στίβα. Θα το πάω στα βιβλία αυτή τη στιγμή και όχι σε άλλα πράγματα. Γιατί αυτό που ήθελες έμεσα. Το έχεις και μπορείς να το διαβάσεις οποιαδήποτε στιγμή, ρε παιδί μου. Οπότε εσύ κυνηγάς και ψάχνεις να βρεις τη συγκίνηση σε αυτό που δεν έχεις. Είναι αυτό που είδες και λες, μήπως αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο που θα μπορέσω να διαβάσω. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μέσα σου αυτό πηγαίνει στην άκρη και προερνάς το επόμενο βιβλίο που πιστεύεις έμεσα ασυνείδητα, ίσως ή ενσυνείδητα, ότι θα σε συγκινήσει και. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά τα τελειώνω. Δεν μπορώ να αφήνω τίποτα στη μέση. Δεν το έχω. Ένα βιβλίο μόνο έχω στη μέση και αυτό γιατί με κούρασε πάρα πολύ. Ενώ είναι ωραίο βιβλίο και δεν είμαι σε mood, είναι η βιβλιογραφία του Elon Musk. Ενώ είναι πολύ ωραίο, δεν είμαι στο mentality για να το τελειώσω αυτό το βιβλίο. Είναι το μόνο βιβλίο που έχω αφήσει μισοτελειωμένο. Τα περισσότερα προσπαθώ να. Αυτό, ο ψυχαναγκασμός που λέει ο Bill είναι σε φάση μια από τα ίδια. Λοιπόν, ας το πάρω όμως από την αρχή, ας ξεκινήσω όμορφα και καλά. Ένα βιβλίο ήθελα να. Είναι το πιο χαλαρό από όλα αυτά που θέλω να διαβάσω και ίσως μάλλον θα είναι και το τελευταίο που θα διαβάσω. Είναι ο τελευταίος πειρασμός του Καζαντζάκη. Δίτομο σε μένα. Είναι από το Έθνος το συγκεκριμένο. Ο Καζαντζάκης μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω διαβάσει το μεγαλύτερο έργο του. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν θα σας κοροϊδέψω, δεν θα το παίξω ξερόλας όπως αυτούς που ποστάρουν τα post στο Instagram ή οπουδήποτε για τον Καζαντζάκη. Ένα βιβλίο έχω διαβάσει του Καζαντζάκη και μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό ήταν η ασκητική και σας το έχω συστήσει να το διαβάσετε. Είναι Life Changer. Ένα βιβλίο που αλλάζει και δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα όπως είπα και τις προάλλες. Αυτό όμως ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω. Ήθελα να το διαβάσω γιατί με ενθουσίασε πάρα πολύ η οπτική που. Δόθηκε από την ταινία που παίζει ο Νταφό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιησού. Γενικά, μ' αρέσει ο τρόπος που τα παρουσιάζει ο Καζαντζάκης. Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή όχι ότι ο Καζαντζάκης είναι μεγάλος ή όχι. Είναι μεγάλος, προφανώς και είναι μεγάλος, από τους μεγαλύτερους Έλληνες. Έχει γίνει τρομερή προσπάθεια για το έργο του. Πολύ ωραίο έργο, τρομερό έργο. Προσωπικά, ένα από τα βιβλία του, σας λέω, με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα, αλλά μπορώ να καταλάβω. Και όταν μπορώ να καταλάβω αυτόν ο οποίος είναι απέναντί μου μέσω των έργων του ή μέσω της επαφής που έχω με αυτόν, είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος άνθρωπος. Οπότε, ναι. Ήταν ο τελευταίος πειρασμός. Α, και μπράβο, εδώ θα το πάμε. Ήταν από τις σειρές. Ήταν από τις σειρές που ήταν η ταινία με το τέτοιο και ήταν οι σειρές οι οποίες με είχαν εντυπωσιάσει όταν ήμουν παιδί. Ο Μανολιός ήταν, πώς λεγόταν ο κεντρικός χαρακτήρας. Έτσι το λέγανε σε φάση. Πώς το λέγανε, που ήταν και σε φάση σαν τον Χριστό. Που. Τα έχω. Είναι, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο κυρίως είναι επειδή το έχω συνδέσει με τα παιδικά μου χρόνια λίγο και με τη σειρά που λες και αναφέρεις στην ΕΡΤ. Ήταν πολύ συγκλονιστική σειρά. Και ξέρεις, όταν είσαι παιδί, όταν είχα μεγαλώσει παιδί και ήμουν σχετικά κοντά στην εκκλησία, γιατί σας έχω πει οι καταβολές της γιαγιάς και γενικά το κλίμα στο σπίτι και η γιαγιά, ρε παιδί μου, ήμουν αρκετά κοντά στο. Είχα αρκετά καλό θρησκευτικό υπόβαθρο. Οπότε, ξέρεις, με εντυπωσίαζε και δεν θα πω ψέματα,
τώρα θα πω μια έκφραση που δεν ισχύει όταν είσαι παιδί. Με εντυπωσίαζε να τη λέξει προς παιδί, αλλά μεσαγίνευε, θα πω τώρα μεγαλένοντας και χρησιμοποιώντας πιο φαντεζή λέξεις. Μεσαγίνευε πάρα πολύ του να καταλάβω τι γίνεται εκεί και γιατί κάποιος που παρουσιάζεται σαν τον Χριστό είναι έτσι. Γιατί τον κυνηγάνε όλοι και γιατί όλοι θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ έχω δίπλα τον καπετάν Μιχάλη από Καζαντζάκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα το ανοίξω. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια γι' αυτό. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τον καπετάν Μιχάλη. Και η αλήθεια είναι, κάποια στιγμή, και δεν θα πω το χαζό, θα μπει στη λίστα. Το έχω, πίσω είναι. Αλλά θα μπει στη λίστα με αυτό το χαζό για τα. Όχι. Αν με τραβήξει, θα το διαβάσω. Αλλά θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι από τα βιβλία. Πριν να κλείσω αυτά τα μάτια μου από αυτόν τον κόσμο να φύγω, θα ήθελα να το έχω διαβάσει. Σε 100 χρόνια από τώρα, έχω χρόνο ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Α, όχι, ο Χριστός ξανασταυρώνεται είναι αυτός. Α, την άνεση σας λέω. Ο τελευταίος χρησμός είναι τέτοιο. Εντάξει, με παρέστηρε από το τέτοιο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Πόπο, όντως, ο Χριστός ξανασταυρώνεται ήταν αυτός. Γι' αυτό σας λέω, αυτό το είχα συγκεχημένο. Αυτό πάντως είναι η ταινία που είχε παιχτεί. Και θέλω να διαβαστεί το συγκεκριμένο. Απλά το έχω πιο light, πιο πίσω-πίσω. Όπως θα σας δείξω είναι το πιο πίσω-πίσω. Και μάλλον το τελευταίο. Λοιπόν. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι υπό ή υπέρ εκτιμημένος. Είναι αυτό που είναι, τα βιβλία του είναι εκεί. Και ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει. Γενικά παιδιά, υπερεκτιμημένος, υποεκτιμημένος, ισχύει. Όπως για πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καλή γραφή, το πρώτο πράγμα που παρατηρήσει έναν άνθρωπο για αρχή, τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά. Το αντικειμενικό είναι το πώς είναι δομημένο το έργο του. Βέβαια η αλήθεια είναι, και εδώ δεν μπορείς να πεις πολλά, σε συγγραφείς, ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σαραμάγκο. Ο οποίος Σαραμάγκο είναι σε φάση, δεν έχει καθόλου δομή γραφής. Είναι χυμαδιό σκέτο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι έχει ιδρύσει τη δική του σχολή στο θέμα γραφή, η οποία είναι γραφή καμία σχέση. Οπότε. Είναι για λεπτές ισορροπίες. Τυπικά αυτό που έχω να πω, αν μετράει και μπορεί κάποιος να το πάρει στο σοβαρά, είναι ότι αυτό που θα κρατήσεις είναι το πώς ένιωσες, το πώς αισθάνθηκες ξεκινώντας, κατά τη διάρκεια και κατά το τέλος του βιβλίου. Νομίζω είναι και το μόνο που μετράει. Είτε ήταν καλό, είτε ήταν κακό. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί λίγο πάνω στο χιούμορ ή στο καλαμπούρι να λέμε για τη Λένα Μαντάι, για οτιδήποτε αλλά και το θεωρώ, επειδή η αλήθεια είναι, θα ήθελα να γράψω ένα δικό μου βιβλίο κάποια στιγμή. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν συγγραφέας. Θα ήταν τα πράγματα που θα μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να γράψει ένα βιβλίο, είτε πρόκειται για ένα μικρό παραμύθι, είτε πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Και ξέρω ότι ο συγγραφέας, όποιο συγγραφέας και να είναι, τη στιγμή που καταφέρνει να αποδώσει τις σκέψεις στο χαρτί, εντάξει, η αρχή είναι ήδη αξιέπαινο. Απλά εντάξει, υπάρχουν έργα τα οποία απλά δεν σου κάνουν κλικ. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο να γράψουν κάτι και όλοι έχουν δικαίωμα στο να διαβαστούν. Τώρα, ποιο θα προσελκύσει ο καθένα. Λοιπόν. Δεν την έχω δει. Και είμαι από αυτού που ήθελα να πάω να τη δω και δεν την έχω δει ακόμη. Λοιπόν. Αυτό είναι το όνειρο, παιδιά. Δεν ξέρω. Είναι σε φάση όταν ασχολείσαι πολύ με το θέμα βιβλία. Κάποια στιγμή σου περνάει από το μυαλό. Εν τω μεταξύ, θυμάστε, δεν ξέρω τι σα έλεγα τι προάλλε. Για τα τέτοια. Έχω αρχίσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όντως έχω αρκετά ωραίες ιδέες. Θυμάστε τις προάλλες που σας έλεγα ότι μου είχε συμβεί ένα πολύ περίεργο που είχα καταγράψει. Είχα ξυπνήσει μες στον ύπνο μου και είχα καταγράψει ένα όνειρο που είδα στο τέτοιο. Αυτό ξανασυνέβη κανένα 2-3 φορές ακόμη. Οπότε και είμαι πολύ καλύτερες ιστορίες. Anyway. Οπότε ναι. Ιδέες και. Δεν είναι ιδέες, όλοι έχουμε ιδέες. Από ιδέες, άλλο τίποτα. Μέσα, σε αυτό μέσα εννοείται. Σε αυτό και με τα δύο τα χέρια, ναι. Αλλά ιδέες όλοι έχουν. Ιδέες, μπορώ να κάθομαι να σας λέω ιδέες για τα πάντα. Το θέμα είναι πόσο αυτή η ιδέα θα φύγει από εδώ και θα περάσει εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο από εδώ θα εκφραστεί εδώ, στο χέρι και στο στόμα, αν είσαι του προφορικού. Αλλά το θέμα το γραπτό. Λοιπόν, προτείνω δημόσια να γράψουμε παρέα. Ιστορία θα γράψουμε παρέα. Λοιπόν, το να καταγράφεις τα όνειρα βοηθάει και στο lucid dreaming. Ναι, ισχύει αυτό. Το νομίζω. Ο καπετάν Μιχάλης, παρόλα αυτά, είναι ωραίο μυθιστόρημα με άρωμα πρωτόκριτο. Αχ, τι να πρωτοπιάσω. Πω, εν τω μεταξύ, τώρα θα αρχίσω να σκέφτομαι τι ωραία που θα είναι να γράψεις. Γιατί η Ελένη από εδώ μου βάζει ιδέες τώρα.
Λοιπόν, θα είναι συλλογικό έργο. Λέτε, να το κάνουμε όπως στο μετρό. Να το κάνουμε όπως στο μετρό. Να ξεκινάει ένας. Έχω γράψει. Και τώρα αυτό είναι αληθινό και μπορείτε να το τσεκάρετε. Στις γενικές γραμμές έχω ένα blog. Δεν θα σας το πω. Μπορείτε να το τσεκάρετε, να το βρείτε αν ψάξετε στο κανάλι στο YouTube. Υπάρχει κάπου σε μια γωνίτσα. Όποιος ενδιαφέρεται. Είναι αυτά τα κρυφά φανερά. Τα οποία είναι σαν τα ίχνη, σαν τα ψίχουλα που αφήνει ο Κοντορεβιθούλης στο δάσος για να δει κάποιος. Και έπρεπε να το ξέρεις για να το βρεις. Έχω αφήσει κάποια τέτοια ίχνη στο Check Tech Now. Αν μπείτε στο κανάλι στο YouTube και δείτε. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα παραπάνω, αλλά έτυχε πριν από πολλά χρόνια σε συνδυασμό με ένα φίλο στην πλάκα. Αρχίσαμε και λέγαμε στίχους από ένα ποίημα. Και ξεκινάω εγώ και λέω ένα στίχο και λέει αυτό ένα στίχο. Και εγώ, παπ. Ναι, έχω easter egg στο Check Tech Now, αλλά κανένα δεν το έχει πάρει πρέφα. Σα το λέω τώρα. Λοιπόν, μόνο πολύ λίγοι και εκλεκτοί που του το έχω πει εγώ ίδιο. Γιατί θα ήθελα να το δούνε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, αν σας κόψει, βρείτε το. Λοιπόν, και λέγαμε ένα στίχο ένα στίχο άλλο και γράψαμε ένα πολύ ωραίο ποίημα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και καθόμουν και το διάβαζα και λέω: ρε φίλε, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, μόνο μου μπορεί να μην το. Αλλά ξέρει, είναι αυτό. Ο ένα τραβάει τον άλλον. Και μην το γελάτε. Το μετρό 33 έτσι γράφτηκε. Τι ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε όμω σε κάτι το οποίο οι παλιοί. Τώρα, ποιοι είστε παλιοί από εδώ, δεν ξέρω ή όχι. Αλλά τέλο πάντων, αυτοί που είστε παλαιότεροι και είχατε δει. Η πρώτη φορά που έκανα βίντεο με βιβλία σε αυτό το κανάλι ήταν πριν από 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, πόσο ήταν, 5 χρόνια σίγουρα πριν να πάω φαντάρος πρέπει να ήταν. Και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό βίντεο, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Δούνα, ο οποίο είναι Κοζάνη, αυτή η περιοχή και πάρα πολύ υπέροχη περιοχή. Λοιπόν, ο Evergamer τότε, μετά κάναμε το κανάλι Μάσαρες, κάναμε ένα βιβλίο για τα. Ένα βιβλίο. Είδε, σε πάει η γλώσσα μόνη τη. Κάναμε ένα βιβλίο για τα βιβλία. Λοιπόν, κάναμε ένα βίντεο για βιβλία. Και ήταν το πρώτο βίντεο που έκανα σχετικά. Και προτείναμε ένα στον άλλον βιβλία. Τότε λοιπόν μου έβαλε το μικρόβιο να ασχοληθώ με τον νεκροσκόπο. Ο νεκροσκόπος είναι ένα επίπονο έργο. Κοζάνιε, παίρνει να πέσει του ένα γεια. Πραγματικά. Ένα επίπονο έργο το οποίο είναι αυτό εδώ. Και μόνο να το σηκώσει είναι αφάνταστα βαρύ. Λοιπόν, αυτό είναι ο νεκροσκόπος. Δεν ξέρω αν χτυπάει το φως καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ο νεκροσκόπος. Και γιατί είναι ιδιαίτερο αυτό ο νεκροσκόπος. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Υπέροχη ιστορία. Είναι του. Πώς το λένε, Λάμπλη. Ενώ μεταξύ του, αυτό ο Λάμπλη πραγματικά έχει στοιχειώσει τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τρομερή ιστορία. Αλλά ποιο είναι το ιδιαίτερο με αυτό. Είναι πολύ σπάνια κάποια βιβλία. Και τι εννοώ με αυτό, ξαναλέω. Ας το πάρω από την αρχή. Με βάζει το τρυπάκι, ρε εσύ διάβασα το νεκροσκόπο, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάμε πάρτο. Ωραία. Τυχαίνει να πάω Θεσσαλονίκη και κατεβαίνοντας από τα public, πάντα πάω στο public, πάντα ρίχνω μια ματιά, είμαι από αυτά τα παιδιά, τα οποία θα πάνε σε όλα τα ωραία καταστήματα και θα χαζέψουν να μην βρουν καμιά ιδέα ή οτιδήποτε. Και καθώς περνάω λοιπόν από τα public, βλέπω στα public, το νεκροσκόπο ήταν το 2 και το 1, το 1 και το 2. Αυτά τα δύο ήταν. Ωραία εξώφυλλα παρεμπιπτόντως. Πολύ όμορφο εξώφυλλο. Και αυτό εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε κάνει με βαμπύρ. Μ' αρέσουν αυτά, αν και είμαι team λυκάνθρωποι, αν μπορεί. Το έχω ξανααναφέρει κάποια στιγμή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σκεφτείτε το αγόρασα. Έχω βάλει και το σελιδοδείκτη μέσα. Μ' αρέσουν οι μαγνητικοί σελιδοδείκτες, by the way. Είναι από αυτού που. Α. Anyway. Και το τέτοιο είναι από κάτω μοβ. Το μεταξύ τώρα το συγκεκριμένο ότι είναι μόβ το βιβλίο. Το έχω ξεχάσει ότι είναι μόβ από κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι έλεγα, ναι. Τα βλέπω. 9 ευρώ το ένα, 8 ευρώ το άλλο. Λέω, εδώ είμαστε. Είναι σημάδι. Είναι από αυτά τα ωραία που σου λέει πάρτο. Πάρτο. Στα έλεγε ο Δημήτρης, πού να το βρει τώρα, γιατί τέτοιο είμαι. Πάρτο. Τα παίρνω. Και λέω, τώρα. Γιατί έχω αυτό το δεν μπορώ να αφήσω στη μέση κάτι. Τώρα πρέπει να πάρω και τα υπόλοιπα. Πρέπει να τα ψάξω να τα βρω όλα. Ήθελα. Λοιπόν, περνάει καιρός. Κάποια στιγμή κάπου ψάχνω να τα παραγγείλω. Όλα εξαντλημένα. Όλα εξαντλημένα. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω και το 4. Το 4. Όχι το 4. Το 1 και το 4 είδα. Ποιο είδα γάμο, κάτσε τώρα. Ποια κρατούσα. Τώρα μπερδεύτηκε και κρατούσα. Κρατούσα το 1 και το 2. Καλά τα πιάσα γιατί τα βάλα ανάποδα τώρα. Λοιπόν, το 1 και το 2 το βάζω. Ωραία. Βλέπω το 4. Το παίρνω το 4, το τσιμπάω κατευθείαν. Να το. Μικρό κι αυτό. Λοιπόν.
Και έρχεται η ώρα να βρω τα δύο τελευταία. Τι ήθελα. Είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Γενικά τα σπάνια βιβλία. Και ποιο είναι το κακό. Εκδόσεις οξύ. Πολύ ωραίες εκδόσεις, πολύ ωραία βιβλία. Αλλά όσοι έχετε εμπειρία από εκδόσεις οξύ, ξέρετε ότι τελειώνουν και πολύ γρήγορα. Και όχι μόνο τελειώνουν πολύ γρήγορα, δεν επανεκδίδονται και γρήγορα ή εύκολα. Με αποτέλεσμα να έχουν τελειώσει οι εκδόσεις, να έχουν μοιραστεί τα βιβλία, να έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα. Με αποτέλεσμα να μείνεις μετέωρος. Καλές. Δεν θέλω μια τριλογία και βρήκα τα 3 από τα 4. Τι θα πάρω τα 3 από τα 4, πήρα τα 3 από τα 5, πόσα ήταν. Λοιπόν. Και έτυχε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έχει περάσει πολύ καιρό. Έτυχε να το βρω σε ένα site. Αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο site ήταν. Σε ένα site που πουλούσε βιβλία. Και δεν ήταν από αυτά τα γνωστά. Ήταν βιβλιοπωλείου. Τρεχαγύρευα από αυτά τα μικρά. Λοιπόν, και το παραγγέλνω. Ωραία, λέω ήρθε. Άρα τώρα λέω είμαι σχεδόν έτοιμος. Επειδή όμως, και νομίζω το έχω ξαναφέρει στο παρελθόν για ποιο λόγο δεν το έχω πιάσει, δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι που νιώθω ότι θα είναι μητελές. Γενικά θα ήθελα αυτά που ξεκινάω να ξέρω ότι θα τραβήξουν ρε παιδί μου, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν ανολοκλήρωτο ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θα έχει, δεν ξέρω, στο διάβασμα τουλάχιστον, γιατί στο διάβασμα. Θες να δεις και το τέλος τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι ένα τέτοιο, δηλαδή σκεφτόμουν όπως και στις σειρές. Όταν ξέρω γιατί υπάρχουν κανένα 2-3 σειρές που το τέλος δεν ήρθε ποτέ. Λοιπόν, στα βιβλία και στις σειρές λοιπόν θέλω να ξέρω τι γίνεται, οπότε δεν θα ήθελα να μείνω μετέωρος με το τι έγινε μετά με τους ήρωές μας. Τι συνέβη ρε παιδί μου, πού είναι αυτοί. Λοιπόν, οπότε λέω θα ψάξω να βρω και το 5. Το 5 παιδιά στη μαύρη αγορά, γιατί έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, έντοξες ελληνικές στιγμές και δεν το κρίνω, εντάξει, έχει συμβεί. Το 5 στη μαύρη αγορά, αυτό εδώ, έχει ένα 50-60 ευρώ, τόσο είχε φτάσει. Λοιπόν, και τι εννοώ μαύρη αγορά, επειδή είχαν πάρει πρέφα ότι ήταν περιζήτητο και είναι περιζήτητο και είναι σπάνιο. Λοιπόν, είχαν μπει στο τρυπάκι και το είχαν χτυπήσει στο Θεό. Το βρίσκεις μόνο μεταχειρισμένο, second hand, δηλαδή μας το δείξω, έχει φθορές το βιβλίο. Δεν είναι του κουτιού. Λοιπόν, ενώ μεταξύ τι φάση. Κόπιο τέτοια σε φάση. Σας βλέπω τώρα είστε, ή ακούτε την ιστορία και έχετε εντυπωσιαστεί από την ιστορία. Σας βλέπω λίγο λόλο. Λοιπόν, και δεν το βρίσκα, λέω 50 ευρώ δεν τα δίνω. Ας μην κοροϊδευόμαστε, καλά τα βιβλιαράκια, καλά όλα. Αλλά 50 ευρώ για ένα βιβλίο, έχω δώσει 80. Αλλά ήταν άλλη φάση. Σε τέτοια περίπτωση δεν πρόκειται να ενισχύσω κάποιον ο οποίος απλά πάει να βγάλει από τη μήγα ξύγκη. Λοιπόν, έχω και αυτά τα κολλήματα. Οπότε πήγα και αγόρασα το αγγλικό. Το παρέγγειλα το 5ο, λέω θα τα διαβάσω και το τελευταίο στα αγγλικά. Και έρχεται κάποια στιγμή, υπάρχει ένα πολύ ωραίο forum σελίδα στο Facebook. Εγώ μία έβρεκα τουλάχιστον. Στην οποία πας και γράφεις το βιβλίο που θες. Ποιος είναι ο συγγραφέας. Αν βρεις και εξώφυλλο, βάζεις φωτογραφία από το εξώφυλλο και σου απαντάνε. Για τα Elder Scrolls. Τα νομίζω ότι θα το έχω δείξει κάποια στιγμή. Θα τα κάνω ειδικό αφιέρωμα αυτά. Για τα Elder Scrolls, τα τέτοια. Καλησπέρα, Ρίκο. Λοιπόν. Και ναι, έχω πληρώσει 80 ευρώ για βιβλίο. Η αλήθεια και αυτό εκεί πάνω. Ωπ, αυτό εδώ το χρυσό. Έχει 50 ευρώ, 60 το έχω αγοράσει. Και αυτό εδώ, για παράδειγμα, αυτό εδώ έχει 40 ευρώ το αγοράσα. 40, 50, πόσο το αγοράσα, 48. Είναι μύφασμα. Λοιπόν, είναι μεροκάματο και βιβλίο, γι' αυτό σας λέω τα βιβλία είναι πόνος ψυχής, παρακαταθήκη ψυχής. Τα πονάς τα βιβλία. Έχω, πραγματικά, θα μπορούσα να εξισώσω μέρες οικοδομής με αυτά τα βιβλία. Γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς, αυτό έκανα, δούλευα οικοδομή τα καλοκαίρια και τα λεφτά μου ζούσα τους χειμώνες μου και πήγαινα και αγόραζα και βιβλία. Α, και το μόνο βιβλίο που μετάνιωσα που αγόρασα μέχρι και σήμερα και έκανα 86 ευρώ όταν τα αγόρασα, το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Είναι το μόνο πράγμα που δεν χρησιμοποίησα ποτέ στη ζωή μου. Ωραίο είναι, υπέροχο είναι, μου αρέσει να το βλέπω. Αλλά ακόμα μετανιώνω τα 86 ευρώ που έδωσα και δεν θα το αξιοποιήσω ποτέ. Γιατί τουλάχιστον αυτά θα διαβάσω. Λοιπόν, ναι, η ανθολογία του Lovecraft είναι το πάνω. Οπότε και το πιο ακριβό είναι αυτό. Το λεξικό. Δεν θυμάμαι να έχω το σκέπιο ακριβά, αλλά το πιο ακριβό ήταν το λεξικό του Μπομπινιώτη. Ήταν τότε έπαιρνα 12 ώρες οικοδομή 7 με 7. Πλακάκια, πιτσιρικά ήμουνα πρώτη ηλικίου και έπαιρνα. Πόσο αίμα δίνει τόσο τότε. Για να δείτε τι στη μεροκάμα το ξεκίνησα με 3.000 δραχμές επιδραχμών. Οι 3.000 δραχμές
τον επόμενο χρόνο που περάσαμε σε ευρώ, ξεκίνησαν. Τα κάναμε 10 ευρώ. Ήταν 3.400 δραχμές τότε, όσοι θυμάστε από δραχμές. Και κάθε χρόνο ανέβαινα 5 ευρώ. Οπότε, από τα 10 πήγα στα 15. Από τα 15 πήγα. Τώρα μιλάμε, ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου. Τρίτη Γυμνασίου έπαιρνα 15 ευρώ. Τρίτη Γυμνασίου το καλοκαίρι έπαιρνα 15 ευρώ. Πρώτη Λυκείου. Ναι, ήταν τότε έπαιρνα 15 ευρώ για 12 ώρες οικοδομή. Τι ωραία χρόνια. Ναι, θα ήθελα να γυρίσουν τρομερά αυτά. Λοιπόν, οπότε. Για βάλτε τώρα, πόσα μεροκάματα ήταν αυτό το λεξικό του Μπομπινιώτη. Για μένα θα μεταφραζόταν αυτό σε. Πόσο να είναι, 30, 30, 40, 60, κοντά 90, 6, 6 μέρες, 24, 72 ώρες οικοδομή, not bad. Ξέρεις, το μετράς σε εργατοώρες πλέον, με Πασόκ το Ορθόδοξο, ναι, που δούλευες, υπήρχαν δουλειές, τώρα θα μου πεις επιλογές είναι, δεν με χάλασε, έμαθα πολλά πράγματα, εν δυνάμει είμαι και μάστορας, οπότε είναι πολλές ώρες. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέμε από εκείνα τα παιδιά που τα λεφτά μου τα ξόδευα σε βιβλία τα περισσότερα και απλά συντρούσα και τον εαυτό μου. Ήταν πολύ ωραίο πράγμα, ήταν πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Τέλος πάντων, ξαναγυρνάω στο νεκροσκόπο. Σε εκείνο το πολύ όμορφο σαν. Είναι πώ το πάω. Πάπα σαν το φλάσ προς πίσω. Λοιπόν, ωραίες αναμνήσεις, αλλά από μια τέτοια. Λοιπόν, το πέμπτο έχει σφραγίδα παπασωτηρίου από πίσω. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά παπασωτηρίου λέει. Λοιπόν, μου στέλνει ένα παιδί. Και μου λέει, έχω το νεκροσκόπο, το 5, στην αποθήκη μου. Έχουμε ένα βιβλιοπωλείο, γιατί έχει ένα μικρό οικογενειακό βιβλιοπωλείο κάπου, σε μια περιοχή του Κάνθιμα μου που είναι αυτό, μετά από τόσα χρόνια που το βρήκα. Λοιπόν, όλο αυτό κράτησε γύρω στα 3 χρόνια, ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια περίπου, πριν από 2 χρόνια το βρήκα και το τελευταίο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ότι κάναμε που ήταν, ότι πάει κάπου Αθήνα. Και μου λέει, έχουμε ένα βιβλιοπωλείο οικογενειακό και το έχω στην αποθήκη, ξέρω ότι το έχω στην αποθήκη. Λέω πόσα ζητάς, είναι η πρώτη τέτοια, πόσο ζητάς. Μου λέει πόσο ήθελε. Κάτω από 20 ευρώ ήθελε. Ή 18 ή 19 ευρώ ήθελε. Του λέω πού ήσουν άνθρωπε με τόσο καιρό, στείλει το χθες κιόλας. Μου το στέλνει και να του. Και ένα βιβλίο, μια σειρά μάλλον, μια πενταλογία που μου πήρε γύρω στα 3 χρόνια να τη μαζέψω. Ήταν αυτός ο καημός ρε παιδί μου να τη μαζέψω αυτή την τέτοια. Ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια που περίμενα, μου φύγει ο καημός και η κάψα να το πιάσω άμεσα. Και λέω: όλο θα το ξεκινήσω, όλο θα το ξεκινήσω και όλο πιάνω κάτι άλλο. Καλησπέρα. Ψάχνω το τρίτο και το πέμπτο του νεκροσκόπου σε αυτή την ομάδα στο Φουμπού. Μου στέλνει ένα. Α, το ψάχνεις κι εσύ. Λέει: τι λέει, μου στέλνει ένα ότι έχει το τρίτο και το τέταρτο. Να τα πουλήσω. Πόσα είναι? Έλα, ένα 500. Όποιος τα θέλει τα παίρνει και τα 5. Not bad. Άψε, είναι το μαύρη αγορά. Τα πιο σπάνια βιβλία. Λοιπόν, πανάκριβα ρε φίλε. Τι 30, 70 ευρώ το τρίτο. Το τρίτο, επειδή το είχα δει. Στα ξεπουλήματά του είχε φτάσει στα 5 ευρώ. Αυτό είναι. Τι χρυσός και bitcoins. Πάρε το νεκροσκόπο. Όποιος το έχει πάρει, 70 ευρώ για το τρίτο και 80. Έλα ρε φίλε, όχι. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Είναι αυτό το mood. Άρα καταλαβαίνεις ακριβώς. Καταλαβαίνεις ακριβώς ότι δεν. Καλύτερα πάρε το από το Amazon. Θα το βρείτε 4-5 ευρώ. Στα αγγλικά. Θα μάθω για να γλιτώσω 500 ευρώ βλακίες στα αγγλικά. Πραγματικά. Να μην πθέσω για τα 500 ευρώ κερατιάτικα. Λοιπόν. Όσο τα δείχνω. Λάτε, σκοτείτε από τη βάνια καναπέδες. Παρακείλετε τώρα. Εδώ θα σας δώσω το τηλέφωνο. Γράψτε στο chat του Facebook που έχω προσφορές. Ποιοι τα θέλετε. Σηκωθείτε. Να μην σας βλέπω να κάθεστε. Γρήγορα, πάμε. Και θα σας βάλω και υπογραφή μέσα check the now. Θα σας βάλω και σελιδοδείκτη check the now άμα θέλετε, αμαλάχι. Και σας κάνω και μέσα στα βίντεο. Λοιπόν, πέρα μπλακά. Λοιπόν, πω, 80 ευρώ λέει. Ρε φίλε, νεκροσκόπος. Είναι, πάρ' το στα αγγλικά. Ειλικρινά, δώσ' τα λεφτά σου και πάρ' το στα αγγλικά. Ή απλά περίμενε να βαρεθώ εγώ να το διαβάσω. Να μην πιάσω καημός. Και μετά, αλλά δεν θα το δώσω. Αυτό είναι, άμα πιάσω ένα βιβλίο και το διαβάσω, τέλειωσε. Έχει δεσμευτεί. Έκλεισε η πόρτα. Δεν ανοίγει για να βγει το βιβλίο προς τα έξω. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαβάσω αγγλικά. Ενώ δεν έχω θέμα με το να βλέπω. Λοιπόν, να στο κάνω audiobook. Να το διαβάζω εγώ, να στο κάνω σε ένα audiobook. Και να το χαρείς μέσα από μένα. Να το διαβάζω εγώ, το ακούς και εσύ.
Τα λιγουρεύεστε. Μου φύγει η κάψα. Πάντα να δεις κάποια τη στέρη με τώρα που... 800 ευρώ Χριστέ μου και Παναγιά μου. Ας μπω να τα είχα, να τα δίνα. Αλλά δυστυχώς δεν τα έχω. Ή και να τα έχω, θα τα δίνα για κάτι άλλο. Και μάλλον σας έχω ξαναπεί, το μόνο πράγμα το οποίο θα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να επενδύσω πέρα από βιβλία, γι' αυτό και έχω κόψει. Δεν αγοράζω, αν και προχθές τα ξόδεψα τα 30 ευρώ έτσι για την πλάκα. Σε ένα σούπερ μάρκετ μόνο για βιβλία. Αλλά. Επειδή έχω κόψει λίγο τα πολλά-πολλά, γιατί ήθελα να κάνω οικονομία, μπα και καταφέρω και φτιάξω. Μετακομίσω πρώτα απ' όλα. Γιατί θα μετακομίσω, οπότε πρέπει να κανονίσω σπίτια και ιστορίες. Και μπα και καταφέρω και φτιάξω αυτό το έργο το γάμο PC κάποια στιγμή. Sorry για το. Ναι, λοιπόν. Μου έφυγε κάποιο. Ναι, η εκμετάλλευση υπάρχει παντού σε όλο. Ισχύει. Εγώ ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι προσφορά υπάρχει τόσο και, όσο και ζήτηση, και το οποίο θα πρέπει να το σκέφτεστε όλοι σας. Γιατί πάρα πολλοί πάνε να σας πουλήσουν πράγματα τα οποία σας τα παρουσιάζουν ως συλλεκτικά. Μπορεί και να είναι super συλλεκτικά, αλλά είναι super συλλεκτικά όσο κάποιος θέλει να τα αγοράσει. Αν κάποιος δεν θέλει να το αγοράσει, όσο συλλεκτικό και να είναι, πάβει να είναι συλλεκτικό. Όσο κάποιος ενδιαφέρεται να τα αγοράσει, δεν είναι συλλεκτικό. Όσο ενδιαφέρεται κάποιος να το πάρει, είναι συλλεκτικό. Όσο δεν υπάρχει έστω και ένα, και σας πω, αυτό το ανακάλυψα, το συνειδητοποίησα έχοντας μια συλλογή από φιγούρες Final Fantasy. Έφτασε στα χέρια μου τώρα έμεσα ενός φίλου, ενός καλού φίλου, ο οποίος μου τις έδωσε και μου λέει: πάρτε, δεν τις θέλω. Λέω: οκ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή του ώρα εκεί που είναι. Και έχω κάποιες φιγούρες Final Fantasy, είναι από τις παλιές, του 7. Λοιπόν, είναι από τα τέρατα από εκεί. Και τσέκαρα ότι μια φιγούρα από αυτή, που είναι κάπου τόση, έτσι, μια σταλιά, έκανε 300-400 ευρώ. Η πιο 380 είχε ένα πραγματάκι που καθόταν με δύο. Α, περίεργο είναι, τέλος πάντων. Δεν τα ξέρω γιατί δεν έχω παίξει το Final Fantasy 7 εγώ προσωπικά. Τις έβλεπα, είναι πολύ ωραίες φιγούρες. Αλλά εγώ έχω ένα θέμα. Για να μείνει κάτι εκεί μέσα στη συλλογή μου, πρέπει να έχω ένα δέσιμο. Δηλαδή, πρέπει να το έχω κάπως να έχω περάσει έστω και λίγο χρόνο μαζί του, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να κρατάω πράγματα τα οποία δεν έχω αφιερώσει λίγο χρόνο και στη ζωή μου και γενικά, ρε παιδί μου. Θέλω οτιδήποτε με αυτά που θα περάσω, που θα αφιερώσω, θα αφιερωθώ, ρε παιδί μου, σε κάτι, θα ήθελα να. Αισθάνομαι αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορώ να δεθώ με κάτι το οποίο απλά το είδα να περνάει. Λοιπόν, και τα είχα βάλει εισαγγελία. Και πολύ καλή εισαγγελία. Δηλαδή, όλες οι φιγούρες, άμα τις μάζευα μαζί, γιατί έψαξα, βρήκα τιμές. Και βρήκα τιμές από site που τα τιμολογούσε όλα αυτά. Φτάνε γύρω στα. Πόσο ήρθαν όλες μαζί, κάνα 600. Τώρα μιλάμε για 7-8 φιγούρες. Γύρω στα 600-700 ευρώ. Τα άδεινα, θυμάμαι τότε, γιατί ήθελα να τα δώσω. Ήθελα να τα πάρει κάποιος να τα χαρεί, αλλά μην χάσουν και το κόστος τους. Δηλαδή, ήξερα ότι η συνολική τους αξία ήταν τόσο, αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτό είναι το πράγμα. Ότι όποτε δίνω κάτι, όταν εγώ αποφασίσω να δώσω κάτι, θα ήθελα κάποιος άλλος να το απολαύσει, να το ευχαριστηθεί. Είτε είναι βιβλίο, είτε είναι παιχνίδι, είτε οτιδήποτε. Και πάντα διαλέγω άτομα τα οποία θέλουν να τα χαρούν. Δηλαδή, πολλές φορές έχω μεταπολίσει κάποια πράγματα τα οποία έχω πάρει γιατί απλά δεν αξιοποιήθηκαν στα χέρια μου. Οπότε θα ήθελα ο επόμενος ή να τα χαρίσω, ο επόμενος να τα χαρεί. Να νιώσουν λίγο χαρά στα χέρια του, ρε παιδί μου. Οπότε το έχω κατεβάσει στα 180 ευρώ τις είχα δώσει. Και λέω εντάξει, μου τις χαρίσανε κιόλας. Αξίζουν, να μην πάνε και ξεφτιλιζέω, λέει. Δεν βρήκα και κανένα που να ήθελε να τα. Κανένα δεν τα πήρε. Κανένα δεν ενδιαφέρονταν να του τα χαρίσω, δεν ήθελε κανένα. Ότι και λέω. Και το καλύτερο πράγμα στον κόσμο να σου δώσω και ένα σβόλο χρυσό να σου δώσω, άμα εσύ δεν το θες. Άμα δεν είναι. Δηλαδή, τυπικά σκέψου. Τι αξία θα έχει σε σένα, αν είσαι σε φάση σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει αξία ο χρυσός και δεν τρώγεται και θες να φας, για παράδειγμα. Οπότε, τυπικά, δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τη μεταφορά που πάω να κάνω, αλλά κάθε τι έχει την αξία που του δίνεις. Αυτό ήταν και διαφήμιση από τον Αντένα, νομίζω. Το επόμενο είναι ένα το οποίο έφτασε στα χέρια μου λίγο παράδοξα. Το χρόνο που μας πέρασε και μέσω του Bookstagram και είχα ακούσει άπειρα πράγματα για τον Honoré de Balzac. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλα αυτά που άκουγα, πόσο καλός συγγραφέας είναι, πόσο καλή είναι η γραφή του. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περιγραφικός ο άτιμος, όπως ξέρω, και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι για να, είμαι τόσο, να διαβάζω τόσο πολλές περιγραφές, αλλά με τράβηξε και η σπανιότητα του συγκεκριμένου βιβλίου. Γενικά είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν βρίσκονταν εύκολα. Και
Είναι ένα από τα ιδιαίτερα βιβλία, σύγχυες γραμμές, ο Παγκοριό. Ένα βιβλίο που δεν ξέρω, τυπικά δεν το είχα βρει πολύ εύκολα και όταν το βρήκα χάρηκα και είναι από τα βιβλία τα οποία θα ήθελα να διαβάσω γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά ωραία λόγια. Λοιπόν, είναι ένα κλασικό αριστούργημα συγγραφικής ιδιοφυΐας του Μπαλζάκ. Στο μυθιστόρημα αυτό που εντάσσεται στο πλαίσιο ανθρώπινης κωμωδίας παρακολουθούμε τη θλιβερή πορεία και ακόμη πιο τραγικό τέλος ενός πατέρα που τον έχουν απερνηθεί οι δυο του κόρες, την εγκατάλειψη ενός ανθρώπου που είχε δώσει τα πάντα στα παιδιά του και όμως αυτά τον άφησαν να πεθάνει μόνος και απάμπτωχος. Ωστόσο, ο Μπαγκοριό, μέσα στην αθλειότητα και την απόγνωσή του, είναι μια μορφή μεγαλειώδης γιατί εκφράζει την πατρότητα με τον πιο απόλυτο τρόπο. Επιπλέον, παρόλο που το μυθιστόρημα αποτελεί κυρίως μια μελέτη του πατρικού πάθους, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά εικονογραφεί και αναλύει με τρόπο μοναδικό και διεισδυτικό την παρισινή ζωή και κοινωνία των αρχών του 19ου αιώνα, ανάγοντας το μερικό σε γενικό και το τοπικό σε παγκόσμιο και το εφήμερο σε διαχρονικό. Είναι πονοκέφαλος, είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει και το έχω διαβάσει από πολλούς μετά και μεταγενέστερους, ότι μαζί Μπαλζάκ, του στο γεύση μπορώ να το επικυρώσω κι εγώ ίδιος, είναι οι πατέρες της σύγχρονης ψυχολογίας, από εκεί ξεκίνησαν έμεσα όλα και άρχισαν να αναλύεται. Γιατί τυπικά έκαναν τέτοιες περιγραφές που σου περιέγραφαν την ψυχοσύνθεση και όχι μόνο το εξωτερικό, αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, με αποτέλεσμα να εκκινήσουν πολλούς ανθρώπους. Και έχει τύχει σε πολλά δοκίμια να διαβάσω το ότι πάρα πολλοί εμπνεύστηκαν από τον Μπαλζάκ και από τον Ντοστογιεύσκη. Αυτός ο Έρμος ο Καμί 250.000 φορές γράφει για αυτό το Ντοστογιεύσκη, για τον Μπαλζάκ μέσα στα έργα του. Λοιπόν, οπότε, ναι, Μπαγκοριό. Θα ήθελα να το διαβάσω, το πήρα. Θα το διαβάσω. Κάτσε εδώ με Μπαγκοριέ. Λοιπόν, και θα σας δώσω ένα περίεργο. Τώρα θα αλλάξω τελείως. Είναι η φάση που τα αλλάζω, ρε παιδί μου. Είναι λίγο ιδιαίτερα το πώς τα αλλάζω τα βιβλία. Τα ίδια είναι, σας είπα, από τον Καζαντζάκη, πήγαμε στα Βαμπύρ, πήγαμε, το οποίο είναι πολύ ωραίο έργο αυτό, πήγαμε στο Μπαγκοριό. Πάμε τώρα σε ένα, γενικά, ας πούμε μεγαλύτερου συγγραφείς, και δεν θα πούμε ψέματα γι' αυτό, άσχετα αν σας αρέσει, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν σας αρέσει, ας πούμε μεγαλύτερου και πολυγραφότατου συγγραφείς του αιώνα αυτού, ζωή να έχει ο άνθρωπος και να βγάλει άλλα τόσα βιβλία. Oh, ευχαριστώ, ευχαριστώ. You did it, my friend. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, ένας από τους πολυγραφότατους είναι ο Stephen King. Στον Νίκο Νισενζέν γράφει ο εγωισμός είναι καρπός της ειρήνης. Νισενζέν, ξέρω τι γίνεται. Έχω φάει τρελό spoiler από αυτό το βιβλίο. Είναι ένα από τους μόνους λόγους που μου αποτρέπει να το πιάσω. Είναι λίγο ιδιαίτερο το Νισενζέν. Άμα το καλοσκεφτείς έχει μεγάλο point. Ο εγωισμός είναι καρπός της ειρήνης. Γιατί δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Να σου πω και είναι. Εντάξει, ο εγωισμός. Είναι πολύ απλό άμα το καλοσκεφτείς. Ότι τώρα ο Κώστας αυτό που σκέφτομαι τώρα σε μια εβδομάδα προσπαθεί να το λύσει 5 λεπτά. Όχι, προφανώς, Ερίκο. Αυτό που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι η πρώτη σκέψη που θα μου έρχονταν στο μυαλό είναι η εξής. Ότι όταν είσαι στον πόλεμο, φαντάζομαι, η ζωή σου εξαρτάται από άλλους ανθρώπους. Το αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις εξαρτάται από πολλούς ανθρώπους και κυρίως από τους ανθρώπους που είστε γύρω στο ίδιο ανάχωμα. Και αν πεθάνουν αυτοί, μπορεί να πεθάνεις και εσύ μαζί με αυτούς. Λοιπόν, οπότε πάρα πολύ μεγάλο point, αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Και το αν εσύ θα επιβιώσεις θα είναι αν θα σε βοηθήσουν και αυτοί να επιβιώσουν. Οπότε εκεί σκέφτεσαι ότι αυτό που πρέπει, γιατί πρέπει να γίνει και πρέπει και θες να γίνει, είναι το ένστικτό σου πολύ πιο ισχυρό. Και εδώ έρχεται η φάση, αν το ένστικτο παρεμβαίνει περισσότερο από τη λογική ή αν το ένστικτο κολακεύει τη λογική στο να επιβιώσεις, γιατί νομίζω ότι είναι συνδυασμός και των δύο. Έμεσα δεν μπορείς να σκεφτείς πολύ εγωιστικά, ο σκοπός είναι να βγάλεις τη μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον πόλεμο και μακάρι να μην ξανασυμβεί ποτέ να περάσουμε κανένα πόλεμο. Ειλικρινά, πραγματικά δεν ξέρω. Ακούω στα τόσα χρόνια, 32 χρονών είμαι, δεν είμαι μεγάλο σε ηλικία, αλλά πραγματικά κάθε φορά που μπαίνω να δω κανένα βίντεο ή οτιδήποτε, κανένα σχόλιο
τυχαίνει και πέφτει στην αντίληψή μου, ρε παιδί μου, και έχει να κάνει λίγο με πιο πατριωτικά θέματα ή οτιδήποτε. Έχω σχαθεί τον εαυτό μου να βλέπω ανθρώπους να λένε πάμε πόλεμο και πόλεμο και πόλεμο. Δηλαδή, ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που εκτείρω μέχρι και σήμερα και θα εκτείρω μέχρι να πεθάνω είναι ο πόλεμος. Έχουμε φτάσει το 2020 και ακόμη κάποιοι σκέφτονται να πάμε για πόλεμο και να κάνουμε πόλεμο και να πάρουμε πόλεμο. Δηλαδή, πραγματικά για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να σηκωθεί από το σπίτι του, να πάρει το σπίτι ενός άλλου ανθρώπου, να τον σκοτώσει και να σκοτωθεί και ο ίδιος τελική. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, το θεωρώ η πιο μεγάλη ανοησία του ανθρώπου, πέρα από οτιδήποτε. Η αυτοκαταστροφή είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αυτοκαταστραφεί. Και όπως έλεγε και ο Ρον Σουάνσον, ο μεγάλος αυτός, δείτε τη σειρά Parks and Recreation, αξίζει αυτή η σειρά, σε φάση. Μπορείς να καταστρέψεις, μπορείς να φας την καλύτερη μπριζόλα και να πιεις το μεγαλύτερο milkshake στην Αμερική και να πεθάνεις από χοληστερίνη. Το σέβομαι γιατί είναι δικαίωμά σου και χαίρομαι για σένα και μπράβο να πας να το κάνεις. Γιατί είναι δικαίωμά σου και το επέλεξες. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα επιλέξεις. Μάλλον δεν το επιλέγεις, εσύ σε πάνε. Γιατί εσύ μικροειδευόμαστε, ποιος άνθρωπος θα ήθελε να πάει να πεθάνει. Σε πάνε να σκοτωθείς και να σκοτώσεις γιατί. Μαλακής. Λοιπόν. Ναι, να κρυθείς. Από ποιο να κρυθείς? Άμα πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ψυχή, τότε για ποιο λόγο να κρυθείς? Αν πιστεύεις ότι θα τιμωρηθείς και θα κρυθείς, ναι. Αν το πάμε ρεαλιστικά, θυμάστε τι σας έλεγα στο περιθανάτου που είχαμε κάνει το επεισόδιο, ότι αν ένας άνθρωπος δεχθεί ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ψυχή, okay, υπάρχει αυτή η τέτοια, αυτή η εναλλακτική. Αν είσαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί να κρυθείς? Επίσης, αν ο εγωισμός σου είναι πάρα πολύ μεγάλος και η ζωή σου είναι τέτοια, νομίζω ότι. Τι ισχύει σε φάση, πώς το σκέφτομαι, ότι πες ότι όλη σου ζωή είναι τέτοια ώστε είσαι ο μεγαλύτερος εγωίστερος του κόσμου. Ο μεγαλύτερος εγωίστερος, δεν σε νοιάζει τίποτα. Εάν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος σε αυτό που κάνεις, δεν πρόκειται να μετανιώσεις για τίποτα. Και τυπικά οι επιλογές μας, νομίζω, στο αν θα διαλέξουμε να κάνουμε το κακό. Ποια είναι, έχετε σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, τι είναι αυτό που σας σταματάει. Τι είναι αυτό που σας σταματάει από το να κλέψετε? Έχει τύχει μεγαλώνοντας. Όταν ήμουν παιδί, αυτό που με σταματώσε από το να κλέψω είναι ο φόβος. Μεγαλώνοντας, έτυχε να συνειδητοποιήσω και αυτό. Όλες παραδόξως το συνειδητοποιώ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για κάποιο λόγο. Βασικά για ένα λόγο και θα σας το πω το λόγο. Έχει συμβεί να παρατηρήσω και να σκεφτώ. Και δεν ξέρω γιατί μου περνάει από το μυαλό αυτή η σκέψη. Είναι ο χώρος. Αλλά τυχαίνει να παρατηρήσω πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ εύκολο να κλέψεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κλέψεις. Μπορείς να πάρεις το οτιδήποτε θέλεις και δεν θα το μάθει ποτέ κανένας. Είτε πας σε ένα σούπερ μάρκετ, είτε πας σε ένα οτιδήποτε. Είναι πανεύκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τρως μια σοκολάτα. Δεν την καταλάβει κανένας. Βάλε και το χαρτί στην τσέπη σου. Δεν θα χτυπήσει όταν βγεις από το σούπερ μάρκετ. Γιατί τι είναι αυτό όμως? Γιατί αυτό σκέφτομαι ότι. Εκείνη την ώρα, εγώ για παράδειγμα, που μπορώ και το παρατηρώ και καταλαβαίνω ότι μπορώ να έχω την ευκαιρία να το κάνω, τι είναι αυτό που με σταματάει από το να το κάνω? Είναι η επιλογή μου, αφού ξέρω ότι δεν θα τιμωρηθώ καθόλου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το οποίο θα με σταματήσει, γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές, γιατί μπορώ και παρατηρώ τις ευκαιρίες. Αν δοθεί μια ευκαιρία και δεις κάτι μπροστά της, λες, τώρα έχω την ευκαιρία να το πάρω. Και δεν θα το μάθει και ποτέ κανένας. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είσαι πολύ χαζός για να μην το παρατηρήσεις τη ζωή σου και νομίζω ότι το έχεις προσέξει περισσότερο. Τι είναι αυτό που σε σταματάει από το να κλέψεις? Πραγματικά, σκεφτείτε το. Είναι ο φόβος? Κάποιοι φοβούνται. Είναι η επιλογή σου? Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά τι είναι αυτό εκείνη τη στιγμή που σου σταματάει και σε περιορίζει από το να απλώσεις το χέρι? Και εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι εάν εγώ. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά θα περνούσε αυτή τη γραμμή που είναι αόρατη, δεν υπάρχει. Είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα κανόνων, είναι αυτό που χωρίς εγώ, είναι αυτό που έχει οριστεί σε μένα μεγαλώνοντας. Θα μου πει κάποιος, μου λέγει ο μπαμπάς μου να μην κλέβω. Εκεί ο μπαμπάς μου είναι στο σπίτι τώρα και εγώ είμαι στο δρόμο. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή λοιπόν σκέφτομαι ότι εγώ δεν απλωνώ. Ηθική, θα μπορούσε. Ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του πηξίδα. Λοιπόν. Ακριβώς. Είναι απίστευτα εύκολο να κλέψεις. Λοιπόν, τι είναι εκείνο? Εκείνη τη στιγμή μου περνάει, σας ξαναλέω, η σκέψη του ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή
απλά το κάνει, κάποιοι το κάνουν ασυναίσθητα γιατί δεν έχουν καμία ηθική απολύτως. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουν, να απλώσουν το χέρι ή να κάνουν το οτιδήποτε. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο άλλος το κάνει και σκέφτεται ότι δεν κάνει κάτι λάθος μέσα του. Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μην το κάνω, πάω να. Προσπαθώ τώρα λίγο να σας δημιουργήσω το πώς το σκέφτομαι, αλλά εκείνη τη στιγμή που νιώθω ότι μπορώ να το κάνω, νιώθω ότι, για παράδειγμα, μέσα μου κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος, αυτός είναι ο λόγος που έχω τη λογική στον εαυτό μου που δεν το κάνω. Ότι νιώθω, το νιώθω λάθος μέσα μου. Το νιώθω λάθος μέσα μου γιατί δεν είναι δικό μου. Και δεν μπορώ να απλώσω το χέρι μου, να κλέψω κάτι, να πάρω κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου, άσχετα αν είναι εκεί μπροστά μου. Και μπορώ να το κάνω. Και εκεί σας ξαναλέω, σκέφτομαι, αυτός που το κάνει εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεται. Και αν το σκεφτεί δεν τον νοιάζει. Που σημαίνει ότι μέσα του δεν θεωρεί ότι είναι λάθος. Άρα, όταν ένας άνθρωπος θεωρεί ότι δεν είναι λάθος αυτό που κάνει και το κάνει εσκεμμένα γιατί το θεωρεί φυσιολογικό. Για εκείνον τουλάχιστον, δικαίωμά του υπάρχει εκεί πέρα, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Την ώρα που θα έρθει να πεθάνει, φοβάται το Θεό. Ποιο Θεό? Το Θεό δεν τον έχει φοβηθεί όλη σου τη ζωή. Λίγο πριν να πεθάνει, θα φοβηθεί το Θεό που δεν υπολογίζει όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλακεία ever. Και κανένας δεν μετανιώνει πραγματικά στο τέλος, αν πεις ότι μετανιώνει. Αν φοβηθείς το Θεό στο τέλος, όλη σου ζωή ήταν μια αποτυχία με το καλό σκεφτείς. Δηλαδή, έζησες μια ζωή ότι έκανες τις επιλογές σου όλη τη ζωή χωρίς κανένα ηθικό ή καμιά τέτοια. Πίστευες, κατέστρεψες ανθρώπους, πήγες με άλλους ανθρώπους, έκλεψες, έρανες, σκότωσες, έρανες. Και ήσουν ένα κομπλέ, γιατί ήταν φυσιολογικό. Αφού το θεωρούσες φυσιολογικό, πριν να πεθάνεις, γιατί να μην είναι φυσιολογικό? Δηλαδή, στο χωριό μου λένε μια περιμία. Ο παλιός ο γάιδαρος δεν αλλάζει περπατησιά εύκολα. Εδώ δεν αλλάζουμε περπατησιά, δεν αλλάζουμε συνήθειες για απλά πράγματα. Το ότι εγώ πίνω νες καφέ, αν και έχω προσπαθήσει να πιω άλλους καφέδες, και πίνω κατά καιρούς, αλλά η συνήθειά μου θα πάω, θα πετάξω δύο κουταλιές, να με, γεια σας, την υγειά σας. Ο άλλος που έχει κάνει πολύ χειρότερα και τα θεωρούσε φυσιολογικά πράγματα και είναι μέρος της συνήθειάς του, λίγο πριν να πεθάνει θα θεωρήσει ότι, για παράδειγμα, τι, είναι ο Θεός που θα τον κρίνει. Sorry κιόλας, αλλά είναι χαζό. Είναι πολύ χαζό. Λοιπόν, δεν το σκέφτεται που είναι λάθος, οπότε δεν τον πειράζει τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Άμα κλέψεις, δεν πειράζονται μόνο οι πολυεθνικές, αλλά πάρα πολύ. Επίσης, προφανώς, και άμα έχεις ηθικό κώδικα, δεν θα αλλάξει επειδή κάποια πολυεθνική έχει πολλά λεφτά. Ο παλιός είναι αλλιώς, φίλε μου. Το θέμα ποιο είναι? Θα σου πω μια ταινία. Είναι μια ταινία που είναι αρκετά στιγνή και σας συνιστώ να τη δείτε. Λοιπόν, είναι ο λύκος της Wall Street, η οποία μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει καμιά ηθική γραμμή. Αν ο άλλος θέλει να σε εξαπατήσει, είναι, παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος να εξασπατήσει έναν άλλον άνθρωπο. Είναι τόσο εύκολο! Τόσο εύκολο να εξαπατήσει έναν άλλον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να εξαπατηθούν, θεωρούν έμεσα ασυνείδητα, το γουστάρουν, το τραβάει η ψυχή τους. Το θέμα είναι, θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις. Εκεί, εσύ τραβάς τη γραμμή, εσύ τραβήξε τη μολυβία και θα πεις θα φτάσω ως εδώ και θα πάω από εδώ, δεν θα πάω από εδώ. Λοιπόν, τώρα είναι γάιδαρος, είναι άνθρωπος, δεν φοβάσαι το Θεό, φοβάσαι τον εαυτό σου, Κώστα. Αν κλέψεις, δεν θα έχεις καλά με τον εαυτό σου, προφανώς με αυτό που έχεις διαμορφώσει. Ακριβώς, είναι θέμα εσωτερικό καθαρά, το οποίο επηρεάζεται από το περιβάλλον. Προφανώς και επηρεάζεται από γονείς, από οικογένεια, από χίλια από. Αλλά μετά από ένα σημείο, ποιο είναι το αστείο, ότι έρχεται ένα σημείο, πολλοί το κάνουν ασυναίσθητα. Την ώρα που θα συνειδητοποιήσεις όμως ότι μπορείς να το κάνεις. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό, αυτή η αίσθηση, αυτό η εσωτερική ανάγκη που σε σταματάει να το κάνεις. Μάλλον η εσωτερική απαγόρευση που έχεις θέσει ο ίδιος στον εαυτό σου. Αλλά αν μπορείς να το παρατηρήσεις για αρχή, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Αν μπορείς να παρατηρήσεις τη μεταβολή, αν μπορείς να παρατηρήσεις το πώς αλλάζει αυτό, μπορείς εύκολα και να το κάμψεις. Το δύσκολο πράγμα είναι να το δεις. Μόλις το δεις, μπορείς να το δουλέψεις για να το σπάσεις, δεν είναι δύσκολο. Οτιδήποτε. Παρατηρώ, για παράδειγμα, ότι έχω ένα αλφα πρόβλημα. Ωραία. Το παρατήρησε ότι το έχω το πρόβλημα. Διαλέγω να θέλω τυφλό, σύμφωνα μαζί σας. Αλλά άμα θελήσω να το σπάσω, να το αλλάξω, μπορώ να το αλλάξω. Λοιπόν, τώρα φάσεις πώς πάμε από το ένα στο άλλο, πραγματικά. Αυτό είναι που μου αρέσει όλο αυτό. Το θέμα εγωισμού, έτσι το βλέπω. Δεν πιστεύω να σε νοιάζει να μην πληγώσεις κάποιον, να μην κλέψεις γιατί κάνεις κάτι κακό ή γιατί σκέφτεσαι τον άλλον, αλλά για το πώς θα νιώσεις εσύ την πράξη που έκανες. Ναι, αλλά τη στιγμή που το κάνεις, νιώθεις καλά.
το μετά, ενώ θα πας στο σπίτι και πεις τι έκανα, απάντησα τη γυναίκα μου, για ποιο λόγο το έκανα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Αλλά την ώρα που το έκανες ήταν κομπλέ. Ήταν η παρορμησή. Ήταν εμπιστεύτηκε στα ένστικτά σου. Άρα έμεσα ναι, εντάξει, δεν μπορούσε κάποιο να πει ότι παρασύρει από τα ένστικτα. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι επίσης. Βασικά υπάρχουν άνθρωποι όλων των ειδών και για όλα τα τέτοια. Αλλά είναι ωραίο να το σκέφτεσαι κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ μπαίνουν οι άθλοι του εγώ. Αυτό για τη μία φρατζόλα. Μπορώ να κλέψω, αλλά οι αρχές μου κάναν. Οι αρχές μου κάναν να μου είναι αδύνατο. Π.χ. οι αρχές, η οικογένεια. Όλες βγάζουν πολλά. Ναι. Θα σου πω ένα άλλο. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχω ακούσει και μπορώ να το καταλάβω και το πιστέψω ότι όταν έρχεται η ώρα της αυτοσυντήρησης, όταν έρχεται η ώρα του να... Είναι θέμα χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Όταν έρχεται η ώρα της αυτοσυντήρησης και νομίζεις ότι τελειώνεις και έρχεται ότι πρέπει να βιώσεις, ότι θα αποκύψεις στα ένστικτά σου και θα κάνεις πράγματα τα οποία πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να κάνεις. Και αυτό είναι εν μέρη λάθος και θα σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρώτε τελεσμένων έκαναν πράγματα τα οποία δεν θα έκαναν, όπως για παράδειγμα αν φας άλλον άνθρωπο, είσαι μαζί με άλλον ένα και λες για να επιβιώσω και. Λοιπόν, είναι το θέμα του τι χαρακτήρα έχεις, γιατί ξέρω και ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας του χαρακτήρα τους, γιατί έδειξαν χαρακτήρα τους μέχρι το τέλος. Οπότε τυπικά, ποια είναι η φάση. Τώρα το πάω λίγο αλλού. Αλλά γιατί νομίζω ότι έμεσα πηγάζει από το θέμα του χαρακτήρα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου όλο αυτό. Ότι ποια είναι η φάση, ότι φτάνει στο τελεσμένο. Όπως και ο Γιάννης Αγιάννης που έκλεψε τη φρατζόλα για το ψωμί. Βέβαια, η αλήθεια είναι και για ποιους το κάνεις. Εκεί είναι άλλο. Αν το κάνεις για τον εαυτό σου, είναι λίγο. Δεν είναι πάρα πολύ παράμετρο και θα το πάμε πολύ μακριά και μπορεί να κάνω μεγάλα λάθη τώρα εδώ πέρα και να πω πολλές βλακίες. Γι' αυτό συγχωρήστε με που πολλέ φορέ μου αρέσει. Είμαι ανοιχτό στα πάντα να το συζητήσουμε. Αλλά σε φάση, ρε παιδί μου, από το θέμα χαρακτήρα, ότι λίγο πριν να πέσει το τελεσμένο. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα βασικά, για να μην μιλάω για άλλου ανθρώπου. Ένα από τα παραδείγματα που πάντα μου φαίνεται περίεργο είναι το θέμα του να ζητιανέψει. Πάντα στο δρόμο, αν μπορώ και δω κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου βγαίνει πάρα πολύ το να... δεν ξέρω αν ταξίζει, δεν ταξίζει ή όχι, πάντα. Αλλά πάντα σκεφτόμαι για το θέμα της ταιριάς ότι εγώ θα το έκανα. Και έτυχε η ζωή να με φέρει κανένα δύο φορές στο όριο να σκεφτώ ότι μπορεί να γινόταν. Και τι θα πω, υπήρξαν κανένα δύο-τρεις φορές στη ζωή μου όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν φοιτητής, οι οποίες... ήταν λίγο πολύ άθλιες οικονομικά. Δηλαδή, έφτασα σε σημείο όταν ήμουν φοιτητής. Γιατί λάθος επιλογές, γιατί. Τώρα δεν το ξέρω γιατί εκτίθεμαι και σας το λέω αυτό, αλλά είναι μια ιστορία η οποία έγινε και με έμαθε κάτι. Λοιπόν, έφτασε 2-3 φορές στη ζωή μου, νομίζω 2 ήταν, οι οποίες έφτασα για 3 μέρες να μην έχω να φάω. Και υπήρξαν πολλές φορές πάνω στον πειρασμό όταν. Για 3 μέρες συνεχόμενα μην έχω να φάω. Σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί κάτσαν όλοι οι πλανήτες ανάδρομοι, γιατί δεν είχα λεφτά, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο και από Παρασκευή μέχρι τέτοιο η λέσχη δεν λειτουργούσε στο πανεπιστήμιο μας, εμάς στη Θεσσαλονίκη τότε. Οπότε δεν είχα κάτι στο σπίτι μέσα, λεφτά δεν είχα. Λοιπόν. Οπότε έφτασα σε σημείο να γυρνάω γύρω-γύρω σαν τον τέτοιο, επειδή δεν είχα να φάω. Και έφτασα πολλές φορές να σκεφτώ πόσο εύκολο θα ήταν να πας να ζητιανέψεις. Αλλά εκεί κάπου σκέφτηκα ότι είναι θέμα επιλογής. Οπότε προτίμησα να γυρίζω γύρω-γύρω στον το δαίμονα επειδή δεν είχα να φάω και να μην το κάνω ποτέ. Αλλά έφτασα στο σημείο να σκεφτώ πώς θα ήταν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα πω ψέματα ότι δεν έφτασα να το σκεφτώ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι η φάση όταν φτάσεις στο πρώτο τελεσμένο, τι κάνεις, η απόφαση που παίρνεις. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα είναι θέμα χαρακτήρα στο τέλος. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ δεν πίστευα να παρακολουθώ streamer, βέβαια υπάρχει, αλλά. Ναι, είδες. Κάτι πράγματα. Τι εννοείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιος ορίζει το πόσα λεφτά πρέπει να βγάζεις. Κάτσε. Τι λέτε, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, όλες βγάζουν πολλά δις από τα σούπερ χωρίς αμφιβολία όταν σιω παίρνει. Εντάξει, ο καθένας γενικά το τι αμείβεται και τι όχι είναι θέμα καθαρά του πώς το ορίζεις. Δεν θα πω κάτι σε αυτό. Προφανώς κάποιος για να αμείβεται, ειδικά στον επιχειρηματικό κόσμο. Στον επιχειρηματικό κόσμο για να πληρώνεσαι και αξίζει να πληρώνεσαι για τη δουλειά σου αν η δουλειά σου είναι καλή και τα φέρνεις πίσω. Βέβαια υπάρχουν και τα τραγικά, αλλά εντάξει, ο καθένας είναι θέμα και τι φέρνει πίσω. Γιατί πάει αναλογικά. Όταν μου λες ότι ένας ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, γιατί μάλλον εκεί αναφέρεστε στη συζήτηση μεταξύ σας που πιάσατε,
ότι όταν για παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 9 εκατομμύρια ευρώ, σε εμάς μπορεί να φαίνονται υπερβολικά και τραγικά, αλλά τα φέρνει επί 10. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει λίγο, αλλά το ότι παίρνει 9 σε αυτούς που τον πληρώνουν δίνει 900. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα φέρνει. Οπότε το να του δώσουν ένα μέρος από αυτά, γιατί τα φέρνει με τον Α ή με τον Β τρόπο. Και είναι η συμβουλή που μου είχαν δώσει όταν δούλευα οικοδομή. Γιατί όταν δούλευα οικοδομή, είχαμε πάει με το αφεντικό μου, επειδή δεν είχαμε δουλειές τότε, είχαμε πάει να δουλέψουμε σε έναν άλλο μάστορα σαν εργάτες και καλά. Τυπικά εργάτες μάστορες. Αυτός έπαιρνε, επειδή εμείς κλείναμε δουλειές συνήθως τότε, όταν ήμουν παιδί, έπαιρνε δουλειές και φτιάχναμε. Ρε παιδί μου, με το τετραγωνικό, με. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος, στην οποία έπρεπε να πάμε με το μάστορα μου να δουλέψουμε σαν εργάτες μάστορες σε άλλο μάστορα. Με αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτό, εργάτες μάστορα σε άλλο μάστορα. Ότι έκλεινε τη δουλειά αυτός. Εμείς πηγαίναμε, κάναμε τη δουλειά και εμείς πληρώνομαστε με το μεροκάματο, δεν πληρώνομαστε με το τετραγωνικό. Οπότε αυτός έκλεινε ό,τι τιμή ήθελε για τα πλακάκια που βάζαμε τότε και. Και εμείς απλά παίρναμε το μεροκάματό μας. Το αφεντικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Το αφεντικό μου έπαιρνε τότε στα τέτοια 60 ευρώ, το ήταν το μεροκάματο του μάστορα. Και ο βοηθός, εγώ έπαιρνα 20 ευρώ. Αυτά ήταν τα μεροκάματά μας. Λοιπόν, τη μέρα. Η αλήθεια ήταν, η δουλειά ήταν από τις 7 μέχρι τις 5 τότε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, χωρίς να βάλεις βενζίνες και έτσι. Και τότε είχα ακούσει και είχε πει μια κουβέντα εκείνος ο μάστορας που μας είχε προσλάβει στο δικό μου το μάστορα. Και κατ' επέκταση και σε μένα, γιατί εμείς ήμασταν ντουετάκι, πηγαίναμε 20 ευρώ 8 ώρες. 7 με 5. Αν ήταν τόσο καλά θα ήταν, παιδιά. Τι έχω στοκάρει, τι πλακάκια έχω στοκάρει και τι τέτοια. Είναι κάποιες φάσεις που... υπήρξαν κάποιες φάσεις πραγματικά τραγικές. Να παίρνεις όταν πρώτο ξεκίνησε, ήταν 3.000 δραχμές. Τότε είχαν αξία τα λεφτά. Και όταν έχω αξία, είχαν αξία. Μετά έτυχε 15 ευρώ. Για 12 ώρες οικοδομή. Και είχα και ένα περίεργο αφεντικό τότε, που, το οποίο δεν ήθελε να λερώνει την μπετονιέρα. Και ήταν πλάκα, έπρεπε να κάνω το χαρμάνι όλο με το χέρι και να ρίχνω τώρα πόσα κυβικά τσιμέντο και να το μαλάζω όλο με το χέρι, ρε φίλε. Τι μαλακίες έχω κάνει αυτή τη ζωή. Μερικές φορές τα κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω, θα μου πει κάποιος γιατί δεν έφευγες τότε. Γιατί ήμουν πιτσιρικάς και η αλήθεια είναι ότι τότε μάθαινα ακόμη. Μάθαινα το τι γίνεται. Στο νησί δεν υπήρχαν και πολλές δουλειές που μπορούσε να κάνει ένας ο οποίος ήταν 15-16 χρονών. Είτε σερβιτόρος θα γινόσουνα, που πάλι ήταν καλό σερβιτόρο ηλικία, αλλά εγώ θεώρησα ότι ήθελα να μάθω και μια τέχνη. Ήθελα να μάθω, ήταν το έμεσο, ήταν το τίμημα του να μάθω και μια τέχνη. Γιατί όταν πας να γίνεις μάστορας εν δυνάμει, μαθαίνεις και μια τέχνη ταυτόχρονα. Οπότε οι μάστορες το θεωρούσαν τότε ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να σου δίνω λίγα, αλλά παίρνεις τη γνώση. Τη γνώση η οποία καταλαβαίνεις πώς δουλεύει η δουλειά. Γι' αυτό όταν αυτή τη στιγμή πάω σε μια τουαλέτα ή σε ένα σπίτι, το μάτι μου πέφτει κατευθείαν στους αρμούς και μπορώ να εντοπίσω που είναι οι ατέλειες μέσα σε ένα μπάνιο ή οπουδήποτε. Το πρώτο πράγμα που θα δω είναι η ατέλεια. Λοιπόν, και τα βγάζει επειδή ο κόσμος πάει γήπεδο. Αυτό ακριβώς, ναι. Για το Stephen King, μην ξεχάσουμε να πούμε, το έχω μπροστά. Θα το κλείσω τώρα εδώ. Τέλος πάντων, και θα σας πω την κουβέντα που είπε και θα το κλείσω, ότι λέει στο αφεντικό μου ότι ξέρεις κάτι, σε πληρώνω για 60. Και κατ' επέκταση και τον πιτσιρικά για 20, 80 ευρώ και τους δύο. Αλλά για να σας πληρώσω για 60, εσείς πρέπει να μου βγάλετε τουλάχιστον 160 ευρώ. Σας δίνω τα 80 και τους δύο, πρέπει να μας βγάλετε επί δύο τη δουλειά σας. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε και το έχω κρατήσει από μέσα μου από τότε που το άκουσα πρώτη φορά. Ότι εγώ για να σε πάρω. Και εν μέρει κάπως έτσι πάει, αν το κλασικευτεί. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουν φτάσει σε άλλα άκρα. Εσύ θα μου δουλεύεις για 100 και εγώ θα σου πληρώνω για 10. Αυτό είναι ξεφτιλιζέ ολέ. Αλλά όπως επίσης και καταλαβαίνω, όπως... τα ένσημα. Ο μάστορας έπαιρνε ένσημα, ο βοηθός δεν παίρνει ένσημα. Τόσο απλά τα πράγματα. Ο μάστορας τα έπαιρνε τα ένσημά του. Δεν ξέρω τι κανονίσανε με το τέτοιο, αλλά εγώ δεν έπαιρνα ένσημα. Ήμουν μαύρος πειρατής. Χθες που τα ακούγαμε, πιο μαύρος πειρατής από τον Κώστα δεν έχει υπάρξει στα χρόνια του. Λοιπόν. Και.
Μου κάνει εντύπωση. Αλλά ξέρεις τι, από τη μία το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ, άμα πάρω κάποιον να δουλέψει για μένα για κάτι, θέλω να δουλέψει. Γιατί έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο, ότι πολλοί δουλεύουν, πάνε να δουλέψουν, και αυτό το έχω αντιμετωπίσει σερβιτόρος. Πολλοί πάνε να δουλέψουν και ταξίνουν όλη μέρα και περιμένουν να πάρουν το μεροκάματο. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, τουλάχιστον σε αυτά που έκανα, είναι, ενώ είναι ωραία δουλειά το σερβιτοριλίκι, να πρέπει να δουλέψεις για άλλα τρία άτομα. Πολύ άσχημο πράγμα να πρέπει να δουλέψεις για άλλα τρία άτομα. Και μου έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου να πρέπει να δουλέψω και για άλλα άτομα ταυτόχρονα. Εκεί λες, ρε φίλε, όχι. Ναι, πάντα αυτά είναι και δύο πλευρές. Απλά έρχεται κάποια στιγμή που λες ότι. Γιατί είναι και θέμα ακριβώς. Μέχρι που μπορείς να φτάσεις και τι ανάγκες έχεις. Λίγο διφορούμενο όλο αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά όταν εσύ θα πρέπει να πας να πληρώσεις την. Όταν θα πας να πληρώσεις το νίκη σου και. Ξέρεις ότι δεν βλάπτει αυτό που κάνεις, δεν βλάπτει κάποιον, απλά θα δουλέψεις παραπάνω. Μπορεί να σε βλάψει σε βάθος χρόνου εσένα, αλλά δεν θα κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο άλλον. Θα δουλέψεις. Όταν έχεις ανάγκη να δουλέψεις, θα δουλέψεις και για 500 και για 600 και για 400 ευρώ και για 300 ευρώ θα δουλέψεις. Και πιστέψτε με, ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους και έχω δουλέψει και εγώ για λίγα λεφτά. Και έχω δουλέψει για λίγα λεφτά γιατί τα είχα ανάγκη όταν τα έπρεπε να δουλέψω για αυτά τα λίγα λεφτά. Αλλά δεν έβλαψα κάποιον άλλον πέρα του ότι εγώ δούλευα παραπάνω και εξαντλούσα τον εαυτό μου περισσότερο. Που ήταν κάτι που μπορούσα να το δεχθώ τουλάχιστον τότε. Anyway, Stephen King. Άκυρο, αλλά ας το αλλάξουμε το θέμα. Ας πάμε εκεί που πρέπει να πάει το θέμα. Αυτό το πράγμα ότι ξεκινάμε με ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, και στο τέλος κάνουμε ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που μ' αρέσει. Δεν θα πω ψέματα ότι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει και με παραρέσει. Και είναι, τυπικά είναι αυτό που, που μ' αρέσει σε αυτά, αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή εδώ πέρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω συνειδητοποιήσει ότι κάποιες φορές γίνομαι λίγο ανεξάντλητος σε αυτά που λέω. Αλλά τέλος πάντων, γενικά είναι αυτό ότι όταν έχεις βιώματα πολλών τύπων, σου βγαίνουν μετέπειτα σαν αναμνήσεις. Οπότε ακούτε και τις δικές μου αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Από τα χρόνια της κρύπτης. Και μια που λέμε κρύπτη, λοιπόν, Νεκροταφείο Ζώων. Ένα βιβλίο το οποίο πριν από 1-2 χρόνια έχει παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Άμα ήταν να βγάζω λεφτά. Όταν το ξεκίνησα όλο αυτό, ήξερα ότι τα λεφτά μου τα βγάζω με τη δουλειά μου και με τα χέρια μου. Άμα περίμενα να βγάζω λεφτά από το YouTube ή από το τέτοιο, χαίρομαι πολύ. Μπορεί και να. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνω, μπορεί να μην το κάνω. Anyway, δεν είναι κάτι το οποίο με χαλάει ή δεν με χαλάει. Απλά κάνω αυτό που γουστάρω και έτσι έχω μάθει να πορεύομαι. Ξέρω πώς θα ζήσω και ξέρω πώς θα πορευθώ. Οπότε. Λοιπόν. Έχω διαβάσει μόνο πράσινο. Δεν τρέπομαι να το πω. Καθηγητής είμαι, φυσικός. Λοιπόν, ιδιαίτερας. Κάνω ιδιαίτερα σε παιδιά. Λοιπόν, εγώ ζω από αυτό. Αν με ρωτάς, Γεράσιμπε, εγώ ζω από ιδιαίτερα. Κάνω ιδιαίτερα σε παιδιά, διδάσκω φυσική, χημεία, βιολογία, γιατί αυτό έχω σπουδάσει, αυτή είναι η δουλειά μου, οπότε το κατάλαβα. Λοιπόν, απλά τα κάνω και άλλες δουλειές ταυτόχρονα. Και χωράφια έχουμε οικογενειακά, και αμπέλια έχουμε, και πρόβατα έχουμε, και τα πάντα όλα έχουμε, οπότε τα κάνω όλα. Λοιπόν, γιατί φάζει τον νεκρό αδερφό, δεν ξέρω. Εδώ δεν μπορώ να το πω. Ωα, καλή φάση. Ήξερα κανένα δυο άτομα που είχαν πάει στο ΣΕΡΝ, από το φυσικό του απειθήτα. Λοιπόν, το μόνο που έχω διαβάσει από τον Stephen King είναι το πράσινο μήλι, που μου άρεσε πάρα πολύ. Το πράσινο μήλι μου άρεσε τρομερά. Έχω δει και ταινία, αλλά σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Πιστέψτε με, το βιβλίο είναι. Πρέπει να το διαβάσετε. Οπότε έρθε η ώρα, κάποια στιγμή πέρυσι, πριν από 1,5 χρόνο, έχει παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή. Και κάπως έτσι έφτασε και στα δικά μου χέρια. Και λέω, όταν το βλέπω, ρε παιδί μου, το είδα σε ένα παζάρι βιβλίο εδώ στο νησί. Και λέω, το θέλω. 17,70 δεν είναι και φθηνό, τόσο το έχω αγοράσει, δεν ξέρω πόσο παίζει τώρα. Θα το διαβάσω γιατί τόσο Stephen King, στο τέλος δεν διαβάζω τίποτα. Οπότε, ναι, το πήρα αλλά δεν το έχω διαβάσει ακόμη. Λοιπόν, τι λέτε, Google Drive, για να δούμε τι έχεις δώσει. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα κάνει δουλίτσα κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά, Κώστα. Α, επίσης, μίλησα με την Nicole, μιλήσαμε τις προάλλες. Και μου ζήτησε, βάλαμε μέσα στο drive του Lovecraft όσα ήτανε. Μπράβο, αχ, είσαι νεκροσκοπό. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, δεν το είχα δει καν αυτό, φαντάσου. Λοιπόν, μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Λοιπόν, μίλησα που λέτε με την Νικόλ, η κοπέλα που έχει το drive εδώ πέρα. Άμα θες, Κωνσταντίνα, για μην το ανοίγω εγώ πέρα σε τέτοιο, βάλε και το drive όπως είναι όλα τα βιβλία μαζί. Κάνε το μια επικόλυση. Μια που είσαι, ρε παιδί μου, πάταξε το μια επικόλυση πάνω. Έχει κάνει μια πολύ καλή φίλη, το έχω πει και το λέω σε κάθε live,
μια τεράστια συλλογή με e-books. Όλα αυτά που σας παρουσιάζω υπάρχουν εδώ μέσα. Αν κάνει την παλικαριά ο Κωνσταντής και το βάλει μέσα, σε φάση, μπορείτε να τα βρείτε σε τέτοιο, σε e-books. Και μου έλεγε ότι δεν το ήξερε, γιατί της το είχα πει ότι έχω αρχίσει, δεν είχε δει κάποια εκπομπή. Και μου λέει, είδα κάποια εκπομπή και λέω, ξέρεις πόσοι άνθρωποι σε δοξολογούν για τα βιβλία που τους έχεις προσφέρει και που κάθονται και διαβάζουν και έχουν πρόσβαση. Και είχε χαρεί και είχε ενθουσιαστεί. Οπότε μου λέει, όσο μπορείς, δίνε. Λοιπόν, έχει μέλλον να δίνεις μαθήματα σε Ελλάδα σήμερα και ασχολείσαι με ναι. Τα πάντα όλα έχει, αρκεί όρεξη να έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Όσο πιάνω τα χέρια, πάλι με τα χωράφια σας. Πάρε με στα χωράφια. Θα σε πάρω στον τρίγο εσένα. Το έχω πει. Όταν θα έρθει η ώρα για τα αμπέλια. Τώρα είναι το κλάδεμα. Ξαμπέλισμα χρειαζόμαστε τα χέρια. Τώρα τέλειωσε το κλάδεμα και ξεκινάμε ξαμπελίσματα σε λίγο. Ελπίζω να προλάβω να βοηθήσω τον πατέρα. Το ελπίζω. Που είναι λίγο δύσκολο. Αν και τώρα έρθει ο μικρός. Θα καβαζώσω μόνο ο μικρός θα πάει στα αμπέλια. Εγώ θα τις καπουλάρω από τα αμπέλια. Νικόλ είναι θεά η Νικόλ. Η Νικόλ πραγματικά χίλια μπράβο τις αξίζουν. Χίλια μπράβο τις αξίζουν. 11-22-63. Ου. Ποιο ήταν. Είχε μια σειρά η οποία έπαιζε με έναν τυπά ο οποίος ακουμπούσε τα αντικείμενα και διάβαζε το παρελθόν τους. Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό. Όποιος το θυμάται ας μου πει, γιατί δεν θυμάμαι τον τίτλο από τα βιβλία του Stephen King. Ποιο βιβλίο ήταν με τον πρωταγωνιστή ο οποίος ήταν τυφλός και με το που ακουμπούσε ένα αντικείμενο έπιανε και καταλάβαινε την ιστορία του και έλυνε διάφορες υποθέσεις. Λοιπόν... Ω, καλό. Αυτό το σημειώσω. Κάτσε να το τσεκάρω. Λοιπόν, μπες στη λίστα μικρό μου. Εν τω μεταξύ τώρα ανοίγω να το βάλω. Έχω πάντα κάθε φορά ανοίγω τέτοιο. Ανοίγω λίστα και τα επικολόλα. Λοιπόν, εκεί θα γυρίσουμε παιδιά. Παιδιά, τι θα γυρίσουμε. Πρέπει να είστε και να είμαστε πολύ αδαείς όταν σκεφτόμαστε ότι έχουμε φύγει ποτέ από εκεί. Και δεν είναι κακό, γιατί όλα αυτά που τρώμε που κάπου έρχονται. Τώρα βέβαια είναι η ποσότητα και η έκταση. Αλλά έμεσα από κάπου έρχονται. Οπότε όσο πρέπει να φάμε, πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Δεν γίνεται να μην γυρίσεις. Τώρα κάποιοι το κάνουν. Να σου πω, εδώ στο νησί περισσότερο το κάνουν σε συμπληρωματικό εισόδημα. Μπορεί να είμαστε τουριστικό, αγροτικό, κτηνοτροφικό νησί να το θέσω. Αλλά καλώς ή κακώς λίγοι είναι και αυτοί που βγάζουν λεφτά από τα αγροτικά είναι αυτοί και είναι πολύ λίγοι, ξαναλέω, που έχουν πολλά στρέμματα. Γιατί τα πολλά στρέμματα επιδοτούνται. Και τα περισσότερα λεφτά που παίρνουν αυτοί που ζουν αποκλειστικά από αυτό πλέον, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι περισσότερο από τις επιδοτήσεις παρά από το τι παράγουν και το τι πουλάνε. Ακόμα και τα σταφύλια, π.χ. εμείς τα σταφύλια που τα δίνουμε για κρασί, παρεμπιπτόντως άμα βρείτε. Τώρα θα βάλω διαφήμιση, αλλά άμα θέλετε να δοκιμάσετε σταφύλια από την οικογένειά μου, από τα τέτοια, τα σταφύλια μας τα δίνουμε στο Χατζηγεωργείου και έχει το Λίμνια Γη, το Λαγοπάτι και το Ντιφεστία. Αυτά τα τρία κρασιά, όποιος πιει αυτά τα τρία κρασιά, να ξέρω ότι μέσα έχει τα δικά μου σταφύλια, της οικογένειάς μου γενικά. Οπότε αν ποτέ στο σούπερ μάρκετ βρείτε αυτά τα τρία κρασιά, πιείτε το στην υγειά μου, σε φάση έχει μέσα της οικογένειάς μου τα σταφύλια, αυτά που παλεύουμε κάθε χρόνο και πολεμάμε για να τα μεγαλώσουμε και να τα κόψουμε, είναι μέσα σε αυτά. Λοιπόν, θα σας γράψω τώρα, ας το κάνουμε και λίγο διαφήμιση, δεν είναι κακό να περνούμε λίγο και το σπίτι μας. Λοιπόν, τα κρασιά θα σας τα γράψω τώρα σε φάση, ενώ μεταξύ δεν είναι κακό, είναι πολύ ωραία κρασιά, είναι πάρα πολύ ωραία κρασιά. Λοιπόν, τα κρασιά είναι το Λίμνια Γη, το Ντιφεστία, το οποίο είναι σαμπανιζέ και είναι πολύ καλό σαμπανιζέ. Και το Λαγοπάτι. Οπότε, όποιος βρεθεί ποτέ στο σούπερ μάρκετ, παίζει αλφαβήτα, Βασιλόπουλο, παίζουν παντού. Λοιπόν, όποιος βρεθεί στο σούπερ μάρκετ και βρει αυτά τα τρία κρασιά τα συγκεκριμένα από το, από το κτήμα Χατζηγεωργείου, τέλος πάντων, έτσι λέγεται το εινοποιείο που τα δίνουμε, ας τα πιει. Τα έγραψα από πάνω. Λοιπόν, το δικό μας η ποικιλία είναι Μοσχάτο Αλεξανδρίας, οπότε είναι από τα είναι καλό και νομίζω ότι σας αρέσει. Το ότι θα έκανα εκπομπή για βιβλία και θα μιλούσα και για Μοσχάτο Αλεξανδρίας με ξεπερνά. Anyways, Stephen King, Νεκροταφείο Ζώων. Δεν έχω σπουλαριστεί, δεν έχω βάλει τρελό spoiler, πάνω κάτω έχω ψυχανεμιστεί το τι παίζει με εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να το κρατήσω, θα το κρατήσω να το χαρώ το συγκεκριμένο βιβλίο. Και πάμε τώρα σε δύο ιδιαίτερα βιβλία.
σε δύο πολύ ιδιαίτερα βιβλία. Το ένα θεωρείται όχι δισεύρετο, είναι από τα βιβλία τα οποία δεν ακούγεται πολύ και γενικά δεν προτείνεται πάρα πολύ, γιατί τυπικά περνάει στον ντούκου, ενώ θεωρείται ένα από τα πρώτα και το άλλο είναι από τα δεύτερα του γοτθικού τρόμου. Και όχι μόνο γοτθικού τρόμου, τυπικά τα μυθιστορήματα ξεκίνησαν από αυτούς τους δύο πατέρες που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, το να φτάσουμε μέχρι εδώ με τα... στη λογοτεχνία, έπρεπε κάπου να ξεκινήσει. Και αυτό ήταν ο Μεσαίωνας. Στο Μεσαίωνα λοιπόν, που λέτε παιδιά, υπήρξαν κάποιοι πολύ καλοί συγγραφείς, κυρίως κάποιοι από αυτούς ήταν μοναχοί, οι οποίοι έγραψαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία βιβλία, τα οποία... Α, το βρήκες κιόλας. Λοιπόν, οι οποίοι... Έχει κι άλλα και ροζέ, αλλά εμείς ροζέ δεν βγάζουμε. Αυτά τα τρία παίζω μπάλα, οπότε όποιος γουστάρει, ας το πιει στην υγειά μας και να πει, ας είναι καλά αυτό το παιδί. Λοιπόν, αν μπορούσε να πει κάποιος από τους πατέρες των πατέρων, ο πατέρες, είναι ο Hans Jakob Christoffel. Jakob Christoffel. Λοιπόν, και είναι ένα βιβλίο, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο και από τον τίτλο μόνο. Και νομίζω θα σας φανεί και σεν και σας πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι από τα πρώτα μυθιστορήματα που γράφτηκαν στην σύγχρονη, τα τελευταία 400 χρόνια, στη σύγχρονη ιστορία. Λοιπόν, καλά, πας για ολόκληρη κάβα, εντάξει, δεν κάνω διαφήμιση, φτάνει. Το είπαμε μία φορά, όποιος γουστάρει, έμεσα έρχεται σε εμάς μέσα από τα σταφύλια. Λοιπόν, Συμπλίκιος Συμπλικίσιμος. Είναι το πιο ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο βιβλίο μου το πρότειναν, το πήρα, και για το οποίο έχει γράψει και ο Thomas Mann, την περίληψη του βιβλίου, που πίσω την έχει γράψει ο Thomas Mann, το Μαγικό Βουνό, όσοι ξέρετε. Λοιπόν, θα σας πω τι γράφει ο Thomas Mann για αυτό το βιβλίο. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος μνημείο της λογοτεχνίας και της ζωής, το οποίο δίχως καθόλου να χάσει την ικμάδα του, επιβίωσε για κοντά 3 αιώνες. Τώρα μιλάμε και κάπου στους 4 αιώνες. Είναι πριν από 100 χρόνια περίπου το έγραψε. Πριν από 80 χρόνια το έγραψε ο Μαν την περίληψη. Οπότε μιλάμε 4 αιώνες μετά. 400 χρονών είναι αυτό το βιβλίο. Δεν θες να πατήσουν τα σταφύλια, πίστεψέ με. Είναι όλα όπως πρέπει. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν σε παρηγορεί. Έχει πονέσει η μέση μου για αυτά τα σταφύλια. Οπότε να σκέρεις ότι κάθε φορά για να βγουν αυτά τα τελάρα. Χριστέ και Παναγιά. Λοιπόν, είναι το χειρότερο πράγμα ο τρίγος στα μπέλια. Λοιπόν, να το κάνουμε κρασιά. Κάθε φορά να προτείνω και διαφορετικό κρασί. Ψήνεστε. Να ανοίγουμε ένα βιβλίο και να ανοίγουμε και ένα καλό κρασί και να συζητάμε γι' αυτό μέσα. Να δω τι άλλο θα πρωτοκάνω σε αυτό το κανάλι πια. Λοιπόν, ένα πεζογράφημα ακούσιου μεγαλείου, πολύχρωμο, άγριο, ομό, διασκεδαστικό, μέσα στον έρωτα και στα κουρέλια. Ένα έργο που κοχλάζει από ζωή, που μιλάει στον ελληνικό με το θάνατο και το διάβολο, το οποίο καταλήγει στη συντριβή και την ολοσχερή αποστροφή απέναντι σε έναν κόσμο που σπαταλήθηκε μέσα στο αίμα, τη ληστεία, την ειδονή, αθάνατο όμως μέσα στην άθλια λαμπρότητα των αμαρτιών του. Τυράκι, κρασάκι, παρέως. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, με τιμά, θα πω την αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια. Λοιπόν, Συμπλίκιος Συμπλικίσιμος. Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Έρχεται από τις εκδόσεις 60, έχει αυτό το μικρό του 60, το ωραίο, το cute, το compact. Το παίρνεις και λες, ας τα ανοίξω 200 χρόνια μετά. Δεν τελειώνει αυτό το βιβλίο, Θεέ μου, γιατί έκανα αυτό το λάθος. Γιατί διάλεξα να διαβάσω 60 με αυτή την τρομερή μεγάλη γραμματοσειρά, κάθε σελίδα τόσο πυκνογραμμένη. Φαίνεται μικρό, αλλά μην το βλέπεις, μικρό στο μάτι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, μην το πάμε πολύ αλλού, Ερίκο, παιδί μου, όχι. Ας το πίνουμε και ας το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, Συμπλίκιος Συμπλικίσιμος είναι η ζωή ενός παιδιού, το οποίο το βρήκε νομίζω ένας μοναχός, αν δεν κάνω λάθος, και του έδωσε το όνομα στα αγγλικά Simple Simplicius. Simplicius, Simplicism, κάπως έτσι. Τώρα στα αγγλικά μην νομίζετε ότι μπορώ να σκεφτώ πώς το έχει δώσει, αλλά φαντάζομαι είναι ο πιο απλός απλοϊκός άνθρωπος που θα μπορούσε να πει. Και σκέψει τώρα να σε βρει κάποιος και να μην σου δώσει ένα όνομα και σου πει απλό απλοϊκό. Αμάτω, πώς σε λένε απλή απλοϊκέ. Πες εγώ απλός απλοϊκός. Δεν είχε ούτε καν την έμπνευση. Μέσα σε αυτή την στη μη έμπνευση του έδωσε το πιο εμπνευσμένο όνομα που θα μπορούσε κάποιος να δώσει έναν άνθρωπο. Απλός απλοϊκός. Γαμάτο, αν το κλωσκεφτείς. Οπότε ο μικρός Συμπλίκιος Συμπλικίσιμος, ο απλός απλοϊκός μας φίλος, πιο απλός και πάνω απλός από την απλοϊκότητα πεθαίνεις,
κάνει ένα ταξίδι, ένα όμορφο ταξίδι με μοναχούς, ένα ταξίδι με δαίμονες, ένα ταξίδι. Η αλήθεια είναι πολύ, έχει πολύ suspense το συγκεκριμένο βιβλίο. Λίγο είχα ψηλοδιαβάσει την περίληψη, δεν θυμάμαι πολλά βασικά κομμάτια, αλλά με είχε τριγκάρει πάρα πολύ. Και θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ, και είναι ένα από τα top 100 βιβλία που πρέπει να διαβάσει ένας άνθρωπος πριν να πεθάνει. Οπότε πριν να πεθάνω, ευελπιστώ να το διαβάσω κάποια στιγμή. Τσεκάρετε το. Και πολύ ωραία έκδοση. Πάρα πολύ ωραία έκδοση. Και πάμε τώρα στο δεύτερο πατέρα. Το οποίο η αλήθεια είναι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ανιψιός του Έλγιν. Μιας και έρχεται και η επανάσταση τα 200 χρόνια σε λίγες μέρες. Νομίζω πρέπει να ήταν η ανιψιός του Έλγιν. Ποιανού ήτανε, θα σας γελάσω. Έχει σίγουρα συγγένεια ή με τον Έλγιν ή με τον, με τον τέτοιο. Περιμένετε, θα σας πω. Το Lord Byron, sorry. Όχι με τον Έλγιν, μαλακία είπα. Πάρτε το πίσω. Με τον Byron. Λοιπόν. Ή όχι, κάτι θα σας πω. Αχ, θεέ μου. Επίσης μαλακία είπα. Το παίρνω πάλι πίσω. Αυτό του μπερδεύω γάμα την τρέλα μου. Τώρα από τη φάση. Λέει συγκεκριμένα. Ξεχάστε ότι είπα. Ξεχάστε ότι είπα. Λοιπόν, είναι. Το έγραψε το επόμενο βιβλίο. Θα σας το δείξω πρώτα απ' όλα. Είναι τρομερό βιβλίο και θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα κυλήσω σε αυτό. Το επόμενο μεγάλο που θα πιάσω θα είναι αυτό. Είναι ο Μέλμοθ ο περιπλανόμενος. Έχει την κλασική εικόνα του εξερευνητή που έχουν παίζει παντού. Δεν ξέρω, την έχετε δει άπειρες φορές σε άπειρα βιβλία. Αυτή η εικόνα είναι κλασική πλέον. Λοιπόν, Μέλμοθ ο περιπλανόμενος. Είναι Gutenberg. Είναι του Charles Maturin. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι λέει για τον Maturin μέσα. Και έχει αγοραστεί 12-12 του 19. Λοιπόν. Και λέει, ο Δουβλινέζος Charles Robert Maturin, γόνος Ουγενώτων, που βρήκαν στην Ιρλανδία καταφύγιο από τους διωγμούς στη Γαλλία, με πατέρα υπάλληλο ταχυδρομείου και εξαχιστίας, θείος μέσω του γάμου της μητέρας του, του Oscar Wilde, ο οποίος, νομίζω ήταν ιερέας αν δεν κάνω λάθος αυτός, ο οποίος έλαβε το όνομα Sebastian Melmoth. Λοιπόν, όταν αποφυλακίστηκε, ήταν από τους κληρικούς, ήταν από τους καλούς κληρικούς, αυτούς τους πολύ καλούς κληρικούς. Τέλος πάντων, το πιο γνωστό του και το μόνο γνωστό του, γιατί έχει και άλλα 2-3, αλλά το πιο γνωστό του είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, Melmoth ο περιπλανόμενος είναι οι ιστορίες του Melmoth, ο οποίος περιπλανιέται στη γη και αυτός με τη σειρά του έρχεται σε επαφή με ό,τι υπάρχει, από δαίμονες, από ανθρώπους, από τα πάντα όλα, από αγίους, δεν ξέρω τη φάση του, αλλά και δεν ήθελα να φάω τρελό spoiler. Για κάποιο λόγο με είχε τραβήξει πάρα πολύ. Μα, βασικά, το πρώτο πράγμα που με τράβηξε σε αυτά είναι τα ονόματα, όπως είναι το Simpli και Simplicissimus, το πώς λέγεται το βιβλίο, και το Μέλμοθ ο περιπλανόμενος. Επίσης με τράβηξε πάρα πολύ η μυθολογία γύρω από αυτά τα δύο βιβλία. Το πώς έχουν εξημνηθεί από πάρα πολλούς αυτά τα δύο βιβλία. Οπότε λέω, ρε φίλε, είναι δύο βιβλία τα οποία είναι βιβλία σταθμή στην παγκόσμια ιστορία. Άσχετα άμα δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία δεν έχω ακούσει ή δεν είχα ακούσει, αλλά αποτέλεσαν σταθμούς στην παγκόσμια λογοτεχνία και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Τη γοτθική λογοτεχνία, τυπικά το μυθιστόρημα, τα μυθιστόρηματα τρόμου και γοτθικού τρόμου και μετέπειτα έχουν. Τα περισσότερα έχουν επηρεαστεί από αυτά τα δύο, και από το Συμπλήκιο Συμπλικήσιμο και από το Μέλμοθ ο περιπλανόμενος. Ευελπιστώ να καταφέρω να το διαβάσω, γιατί με τράβηξε πάρα πολύ. Σε ξαναλέω, επίσης, για κάποιο λόγο θεωρώ πολύ ωραίο. Βέβαια, οι χειρότερες εκδόσεις, όχι οι Gutenberg και τέτοιες εκδόσεις, απλά το πώς είναι δεμένα τα βιβλία, τόσο χοντρά βιβλία, σε τόσο μικρό τέτοιο, οι ράχες πεθαίνουν πριν το καλοκαταλάβετε. Θα είναι σαν φυσαρμόνικα. Το βιβλίο δεν θα έχει ισχυρή πλάτη μετά, θα είναι ένα μικρό ημικύκλιο φεγγάρι σε Ελλήνη Πανσέλινος. Οπότε, καταλαβαίνετε, ήδη βλέπετε πόσο έχει καμπυλωθεί. Δεν πρόκειται να ξαναρθεί ποτέ σε ευθεία, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Και ξέρω ότι άμα το διαβάσω θα γίνει ακόμα πιο χειρότερο, θα γίνει κάπως έτσι. Κοπήσει των βιβλίων. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω το έχετε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Ενώ αυτό εδώ απ' την άλλη, όπως και να το φέρεις, γιατί είναι και θέμα πώς. Πάρε το όπως θες. Πάρ' το. Λοιπόν. Αυτά ήταν τα δικά μου, λίγα από τα διάβαστα που έχω, αλλά αυτά είναι τα άμεσα που μου με καίνε αν θα με καίγαν
να τα πιάσω κάποια στιγμή και θα ήθελα να τα τελειώσω. Δηλαδή, από όλο το σωρό από τα διάβαστα που έχω, αυτά θα ήθελα να τα πιάσω. Α, και έχω και άλλο ένα το οποίο κλαίει κάπως στη γωνία, γιατί και αυτό πρέπει να το τελειώσω. Αυτό το ξεκίνησα, αλλά δεν το τέλειωσα, γιατί θέλω να το τελειώσω. Αδερφή Καραμαζόφ. Δεν ξέρω γιατί πήρα την απόφαση να διαβάσω Αδερφός Καραμαζόφ. Φταίει γιατί διάβασα τον παίκτη, το οποίο είναι τρομερό. Πάρτε το, διαβάστε το. Ο παίκτης είναι ένα από τα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα πιο βαθύ όμως και εσωτερικό, και το θεωρώ ακόμη καλύτερο, είναι το Υπόγειο του Στογεύσκη. Έχει γράψει και άλλα προφανώς. Εγώ αυτά έχω καταπιαστεί προς το παρόν. Και από ψέματα ότι θα σας το παίξω ιστορία και μεγάλο, ότι έχω διαβάσει τρομερό Ντοστογεύσκη ή ξέρω εγώ. Εγώ αυτά που έχω πιάσει από τον Ντοστογεύσκη μέχρι σήμερα είναι, ξαναλέω, το Υπόγειο. Πολύ σκοτεινό, αλλά πολύ ωραίο. Και θα έλεγα όποιος διαβάσει το Υπόγειο να διαβάσει και το Λύκο της Στέπας. Πάρε τα πακέτο και μετά βρίστε με, μετά με τη χαρά σας και την τέτοια σας. Γιατί θα καταστρέψει τις ψυχούλες σας και τα όνειρά σας. Αλλά κάντε το. Είναι καλό, είναι μαζοχιστικό, κάντε το. Σε φάση τι λέω τώρα, αλλά έχει πλάκα. Γιατί είναι πολύ δυνατά βιβλία. Είναι τα βιβλία τα οποία σε σοκάρουν. Και άμα θες μετά να το αποτελειώσεις, πιάσε το πόρ τον Ένικο. Τέλειωσες εκεί. Θα μείνεις, δεν πρόκειται να σηκωθείς ποτέ. Να ξαναπιάσεις βιβλίο με τίποτα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις με το Λύκο της Στέπας, πας στο Υπόγειο και μετά πετάξεις και ένα Ένικο του το πόρ, άντε γεια. Οπότε, ναι. Και ευελπιστώ. Η αλήθεια είναι ότι το Ντοστογεύσκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως να είναι δική μου ιδέα. Αυτά που έχω διαβάσει, ναι, μεν είναι έντονα. Το πιο έντονο που έχω διαβάσει και ήταν στην αρχή, μετά ήταν πολύ απλό. Ήταν το Υπόγειο. Το Υπόγειο στην αρχή ξεκινάει πολύ δυνατά, πολύ μπουκωμένο, πολύ. Ήταν πολύ έντονη η αρχή του Υπογείου. Αλλά μετά διαβάζοντάς το, μπήκα λίγο πιο τέτοιο, πιο καλά στη σειρά. Ο παίκτης ήταν πολύ ξεκούραστο. Λοιπόν, αυτό. Αν τα πάρετε όλα τα βιβλία, σε τελειώσατε. Δεν πρέπει να ξαναδιαβαστεί άλλο βιβλίο στη ζωή σας. Σου ξαναλέω. Αν πιάσετε πρώτα το Λύκο της Στέπας, το οποίο το θεωρώ τρομερό βιβλίο. Ο Λύκος της Στέπας μαζί με το Σιντάρτα του Έσε πρέπει να διαβαστεί από όλους. Πρέπει να διαβαστεί ο Λύκος της Στέπας και ο Σιντάρτα. Είναι από τα βιβλία που πρέπει. Αλλά αυτό που σου μένει περισσότερο είναι ο Λύκος της Στέπας. Σε κάποιους δεν άρεσε. Εγώ το λατρεύω. Μετά πας στο Υπόγειο. Αλλά το Υπόγειο. Πάρε και τον Τοπόρ. Το πόρ δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο δυνατό ο Ένικος. Τρομερό βιβλίο. Έχει γίνει και ταινία. Ταινία δεν την έχω δει, είναι η αλήθεια. Δεν την έχω δει, αλλά. Ο Γεράσιμος εδώ έχει αγαπήσει τα κρασιά. Υπάρχουν από όλα, εκδόσεις, τα πάντα όλα, αλλά αυτή είναι το μόνιμο. Πρέπει να σε πάρω για τέτοιο Γεράσιμο, πλάκα-πλάκα. Πρέπει να σε πάρω να μου κάνεις διαφήμιση. Αλλά γράφεις εκτεκνάω από κάτω το καλύτερο κανάλι ever. Δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά. Αλλά ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το support, ειλικρινά. Αλλά ας μην κάνω το Χατζηγεωργίου διαφήμιση, ας κάνω το τσεκτεκνάω, ξέρεις τώρα. Εντάξει μας. Λοιπόν. Αλλά, τι που θέλω να καταλήξω, Ντοστογεύσκη, παιδιά, είναι. Νομίζω ότι. Πού θέλω να το κολλήσω και πού θέλω να το πω. Πολλές φορές, στο μυαλό μας, ένας από τους λόγους που έχουμε πολλά διάβαστα, πιστεύω, είναι ότι. Φοβόμαστε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ναι, μεν ψάχνουμε, έχουμε αυτή την ανάγκη για αναζήτηση για καινούργια πράγματα. Έχουμε το θέμα του συλλέκτη. Νομίζω ότι είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών των πραγμάτων. Έχουμε το μεράκι και τον καημό, το μικρόβιο, μάλλον θα θέσω πιο σωστά, την νόσο του συλλέκτη. Θέλουμε καινούργια πράγματα. Θέλουμε καινούργια πράγματα να μαθαίνουμε. Να βάζουμε βιβλία, είναι ωραία φάση. Ο καθένας το γουστάρει και το λαχταράει και μαζί κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι κατά βάθος θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό που μας σταματάει μερικές φορές να ασχοληθούμε με κάποια πράγματα είναι, ναι, η λαχτάρα είναι πάντα λαχτάρα γιατί στηρίζεται στον ενθουσιασμό. Αλλά τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το θέμα. Πολλές φορές αυτό που μας σταματάει να διαβάσουμε ένα βιβλίο είναι γιατί φοβόμαστε αυτό που θα διαβάσουμε. Είτε, θα μπορούσα να το πάω σε δύο παρακλάδια, είτε φοβόμαστε ότι θα χάσουμε ίσως τη μαγεία που έχουμε σχηματίσει μέσα στο μυαλό μας. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πολλοί έχουν σχηματίσει μια μαγεία. Γι' αυτό σας λέω, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία που δεν έχω ιδέα γι' αυτά. Τα βιβλία τα οποία έπεσαν στα χέρια μου, ας πούμε για παράδειγμα θέλω να διαβάσω
Το στρίψιμο της βίδας το διάβασα, τρομερό, δεν είχα ιδέα, πέρασα υπέροχα με το στρίψιμο της βίδας. Θέλω να διαβάσω τον Άρχοντα των Μυγών, που επίσης δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρω ότι θα το λατρέψω. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είμαι σίγουρος ότι τον Άρχοντα των Μυγών θα τον λατρέψω. Θέλω και αυτό να το διαβάσω, λένε στα PDF μου. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας τώρα σε αυτό που έλεγα, γυρίζω γιατί το πάω πάλι γύρω-γύρω, όλη στη μέση ο Ντοστογεύσκη. Πολλές φορές μπορεί να φοβόμαστε ίσως το ότι θα χαθεί ένα κομμάτι της μαγείας. Γιατί καλώς ή κακώς, ας πούμε για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου, αυτό εδώ το πράγμα, ο Μέλμοθ για παράδειγμα, έχει τη δική του μαγεία. Έχω χτίσει γύρω από αυτό ένα όμορφο πράγμα, το οποίο θα μ' άρεσε να το βλέπω. Βέβαια, ακόμα και το ότι ξέρεις, καμιά φορά ψηλό με πιάνει ένα τέτοιο ότι δεν το έχω διαβάσει, είναι και αυτό ένα μέρος της μαγείας. Δηλαδή, χτίζεις γύρω από ένα βιβλίο συναισθήματα. Η λαχτάρα που το αγόρασα. Το πόσο με έκανε να νιώσω όταν το πήρα στα χέρια μου. Όταν το ψιλοξεφίλησα. Όταν το έβγαλα φωτογραφία στο Instagram, εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό. Αυτό δεν το έχω βγάλει πλάκα-πλάκα. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να επισκεφτεί. Λοιπόν. Και κατά τα άλλα, το πώς το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή τι να λέει αυτό το βιβλίο μέσα, φοβάμαι ότι αν το διαβάσω θα τελειώσει αυτό το βιβλίο. Και το έχω πάθει αυτό με βιβλίο. Το έχω πάθει με το. Το έχω πάθει με το τέτοιο. Το έχω πάθει με το. Έλα, κόλλησε στο μυαλό μου. Την τέτοια που έκλεψε ο Νίτσε. Τη ημέρα που έκλεψε ο Νίτσε. Αυτό είναι το μόνο βιβλίο που λέω ότι στη ζωή μου έχω τραβήξει από τα μαλλιά όσο δεν πάει, ενώ διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα. Το έχω τραβήξει τόσο πολύ γιατί δεν ήθελα να τελειώσει. Αλλά τώρα που τέλειωσε, πραγματικά το χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Αλλά βάτε λίγο και το φόβο του να τελειώσει αυτό το πράγμα που έχετε μέσα στο μυαλό σα. Είναι ότι θέλετε να το βλέπετε κιόλα και να λες, το διάβασα. Ωραίο, ήταν γαμάτο το συναισθήμα και αλλά γενικά είναι λίγο εντριγκάρει πιο πολύ το άγνωστο. Το ότι ξέρω πάνω κάτω, αλλά δεν το έχω ασχοληθεί. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Και ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στους κλασικούς. Αλλά σε αυτό δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να το αγοράσεις. Λοιπόν, ο Γιάλωμ είναι ένας μικρός θεός. Αυτό το στον κήπο του Επίκουρου που το έχω λατρέψει. Αλλά με έχει σημαδέψει το Γιάλωμ είναι πραγματικά ένας μικρός θεός. Πραγματικά. Και το λέω μέχρι σήμερα και κάθε φορά που μπορώ να πω. Το μόνο πράγμα, το μόνο βιβλίο που έχω τραβήξει όσο δεν πάει για να το απολαύσω σελίδα-σελίδα, το έπαιρνα μαζί μου στη θάλασσα. Το έπαιρνα μαζί μου για καφέ. Το έπαιρνα όταν πήγαινα για ποτό. Το έπαιρνα παντού μαζί με αυτό το βιβλίο. Είναι όταν έκλεψε ο Νίτσε, πραγματικά. Λοιπόν, τι λες Γεράσιμε, κάτσε να δω ο φόβος του βιβλίου, τι θα δούμε μέσα. Προτιμώ το κρασάκι, τυράκι και μετά το βιβλίο. Γιατί άμα πιο πολύ το βιβλίο δεν πρόκειται να διαβάσει. Θα μας μείνει. Γεια σου, ρε Γεράσιμε, να είσαι καλά, ρε εσύ. Να είσαι καλά, ρε εσύ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν. Ναι, και ένα από το άλλα μεγάλα κορυφαία. Ένας φόβος μεγάλος. Και μπορώ να πω ότι ήταν ένας φόβος που είχα. Φόβος τώρα, σε φάση αποτρεπτικό, ήταν ένα αποτρεπτικό στοιχείο. Άκουγα το Στογεύσκη, βασικά ας το ξεκινήσω από την αρχή, γιατί έχω πάθει πολλά κάζα με αυτά. Ας πάρουμε έναν. Άκουγα Καμί. Ωραία, λέω Καμί. Λέω, τι θα διαβάσω το Καμί. Να σου πω το χειρότερό μου. Άκουγα Λιαντίνη. Και έλεγα, Θεέ μου, Λιαντίνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω Λιαντίνη να διαβάσω. Και έχω ερωτευτεί την Γκέμα. Δηλαδή, πραγματικά η Γκέμα. Πίστευα ότι δεν θα το νιώθα το βιβλίο, ρε παιδί μου. Και όταν έπιασα Λιαντίνη, λέω ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τρομερό. Και απορώ αυτοί που λέγανε μετά για το θάνατο του μαμαμά, αν δεν έχει διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν έχει καταλάβει καν πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Που θεωρώ από τους καλύτερους που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, ρε παιδί μου. Και όντως ήταν από τους καλύτερους που πέρασαν από αυτόν τον τόπο. Και αν έχει διαβάσει και το μύθο του Σύσυφου, που το ένα κολακεύει το άλλο. Δηλαδή, όποιος πάρει το μύθο του Σύσυφου. Και την Γκέμα του Λιαντίνια θα πάρει πακέτο μαζί και το λέω τώρα σε φάση. Πιάστε το, διαβάστε το μαζί πακέτο. Ήταν τρομερός ο Λιαντίνης, τον αγαπώ. Και το επόμενο που θα διαβάσω του Λιαντίνη, το έχω, είναι το Έξυπνον Εξύπνιον. Το οποίο θέλω να το πιάσω και όλο το αφήνω αυτό. Να, άλλο ένα από τα διάβαστα. Τώρα μου έρχονται στο τέτοιο συνέχεια. Λοιπόν, ο Κώστας εδώ δίνει φόντα. Για κάτσε να δω τι έβαλες, ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πατάτε στα link που βάζει από κάτω ο Κώστας. Είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα. Λοιπόν, και που λέτε, αν δεν πιάσεις. Α, αυτό είναι τριγωνομετρία. Ναι, αυτό είναι καλό. Κανένας δεν διαβάζει αγγλικά βιβλία, μην κοροϊδευόμαστε στα μαθηματικά. Αλλά, αν δεν το πιάσεις ο ίδιος, το διαβάσεις, φοβάσαι.
όταν ήμουν πιο μικρός, έλεγα. Με εντυπωσίαζε. Δεν θα πω ψέματα, όπως και νομίζω τους περισσότερους από εμάς. Το έχω. Λοιπόν. Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ, πόσα τυπολόγια έχω κάνει στη ζωή μου. Και θα κάνω άλλα τόσα. Και θέλω να φτιάξω ένα γαμάτο τυπολόγιο μια μέρα. Anyway, η Γέμα είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και σας ξαναλέω, αν κάποιος πρέπει να διαβάσει κάτι συμπληρωματικό μαζί με την Γέμα, είναι ο μύθος του Σύσυφου του Καμί. Δεν ξέρω γιατί. Σας λέω, Λιαντίνης, Καμί. Έλεγα, Θεέ μου, Καμί, Λιαντίνης. Αποκλείεται. Να σας πω τον άλλο, τον κορυφαίο. Ποιο ήταν που έλεγα, Κάφκα. Θα διάβαζε ο Κώστας Κάφκα πριν από 10 χρόνια. Το γελούσαν οι πέτρες. Νίτσε. Κάθομαι και σκέφτομαι και έλεγα, σιγά μην πιάσω Νίτσε. Έλεγα, φόρε φίλε, πόσο τρομακτικός είναι αυτός ο Νίτσε. Δεν θέλω να τον πιάσω. Λέω, ω Θεή, είναι. Ω Ζαρατούστρα, είναι πολύ καλό όλο αυτό. Ή Ντοστογεύσκη, ας πάμε στα πολύ κλασικά. Ο υπέρτατος φόβος όλων. Των περισσότερων τουλάχιστον. Ντοστογεύσκη, λες. Εκεί, αν για τους άλλους όλους νιώθεις ένα φόβο και λες, Θεέ μου, τι πάω να διαβάσω, θα το διαβάσω όντως. Μερικές φορές λες, δεν είμαι τόσο έξυπνος για να διαβάσω το Στογεύσκη. Ή σε φάση, λες, Θεέ μου, το Στογεύσκη και το Τολστόι. Αν μπορούσα να πω ότι ο υπέρτατός μου τέτοιος να διαβάσω κάποιον ήταν αυτό, το Στογεύσκη. Και έλεγα, το Στογεύσκη. Αλλά δεν ισχύει ότι γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η γραφή του. Δηλαδή, είχα πιάσει για άλλους δικούς μου λόγους. Σταμάτησα να μάλλον να διαβάζω τους αδερφούς Καραμαζόβ, γιατί έπιασα άλλα ταυτόχρονα. Και είναι αυτό που μένει και πρέπει να διαβάσω. Όταν διαβάζω τους αδερφούς Καραμαζόβ, καθόμουν και διάβαζα. Πόσο απολαυστικός είναι. Δηλαδή, ο Ντοστογεύσκη, η γραφή του είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη η γραφή του. Και πραγματικά, τα πορτρέτα που κάνει ο Ντοστογεύσκη είναι απίθανα. Δηλαδή. Καθόμουν και σε βέβαια, πόσο χαλός ήμουνα. Δηλαδή, πίστευα ότι είναι το άπιαστο και τελικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Ντοστογεύσκη παίζει μόνο του Μπαλίτσα. Παίζει όντως και γι' αυτό έχει επηρεάσει τους πάντες όλους. Πραγματικά έχει επηρεάσει τους πάντες όλους. Είναι μια κατηγορία. Ο Ντοστογεύσκη πάει στην κατηγορία, ναι, εκεί τέλειωσε. Μετά πάμε τίτλο. Σου λέω, ο Λιαντίνης για παράδειγμα που έλεγα πριν, πάει κατηγορία Καμί. Πάνε μαζί πακέτο αυτοί οι δύο. Λοιπόν. Αν και ο Καμί, εντάξει, έχει αναγνωριστεί από περισσότερους, σε εμάς τους Έλληνες μετράει λίγο ο Λιαντίνης. Αν και ήθελα να διαβάσω και τα υπόλοιπα του, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν. Τι λέμε, μια κατηγορία μόνος, ναι. Αυτό. Οπότε, ένα από τα πράγματα που μπορεί να μας σταματάει από το να διαβάσουμε ένα βιβλίο είναι και ο φόβος. Ο φόβος του τι θα διαβάσω. Ίσως να μην είμαι κατάλληλος να διαβάσω. Βλέπεις αυτό το πράγμα και λες. Τι πάω να διαβάσω. Και θα σας δώσω μια συμβουλή. Αν σας βοηθάει σε αυτό, θα σας δώσω μια συμβουλή την οποία μου δίνει ο πατέρας μου. Όταν πρόκειται μια που λέγαμε να το δω. Είδες, η φάση τώρα μου ήρθε γιατί συζητούσαμε για τα μπέλια. Και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στη ζωή μου, αλλά δεν το σκέφτομαι γιατί το κάνω ασυναίσθητα. Λοιπόν, μια συμβουλή. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι ομιλίες του Λιαντίνη. Πραγματικά, τσεκάρετε το, όντως έχει δίκιο. Γράψτε όσοι θέλετε να ακούσετε. Είναι όχι πάρα πολλές. Εγώ, όταν πριν από 2-3 χρόνια, τις συγκεκριμένες. Θα σας πω τώρα γι' αυτό, αλλά πριν από 2-3 χρόνια τα είχα κατεβάσει όλα και τα είχα κάνει audiobook. Και τα έχω σε MP3 τα περισσότερα. Βασικά, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, τα έχω σε ένα φάκελο MP3 περασμένα. Οπότε, τα είχα βάλει μέσα στο MP3 και όταν έβγαινα βόλτα στην. Για περπάτημα, για οτιδήποτε, έβαζα και άκουγα. Το οποίο είναι τρομερό. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να κάνετε το audiobooks. Αξίζει. Αξίζει. Κερδισμένοι θα βγείτε. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Ο πατέρας. Γεια σου, ρε Λάζαρε. Ο πατέρας μου λοιπόν έλεγε ένα πράγμα, αλλά ο πατέρας μου το έλεγε για τα χωράφια, αλλά μπορείς να το βάζεις παντού. Γι' αυτό είναι το ωραίο, ότι όταν μιλάς για τη γη, όταν μιλάς για τα χώματα, όταν μιλάς για αυτό που πιάνουν τα χέρια σου, μπορεί να πάει παντού, ρε παιδί μου. Μπορεί να το περάσει παντού. Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, μπορεί κάποιοι να το κοροϊδεύουν, κάποιοι που περισπούδασαν ή οτιδήποτε, αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει κάτι πιο απλό από την απλή σοφία του. Δεν υπάρχει κάτι απλούστερο από την. Απλή σοφία του λαού. Ο πατέρας μου λοιπόν έλεγε το εξής και το λέει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ότι το μάτι είναι δειλό, αλλά το χέρι τολμηρό. Και ο πατέρας μου το έλεγε αυτό για τα χωράφια. Γιατί όταν για παράδειγμα, δεν το έχετε βιώσει περισσότεροι ίσως, όταν πας σε ένα αμπέλι μπροστά και βλέπεις 10 στρέμματα μπροστά σου σε κλίματα
Και όταν λέω 10 στρέμματα, δεν ξέρω αν έχετε αντίληψη του χώρου πόσο είναι 10 στρέμματα. Και είναι ένα μπέλι 10 στρέμματα, το οποίο πρέπει κάθε κλίμα να το ανοίξει σιλακάκι γύρω-γύρω. Λοιπόν, πόσο έχει το στρέμμα, πόσα κλίματα χωράει το στρέμμα. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είναι πολλές χιλιάδες τα κλίματα που χωράει το στρέμμα. Νομίζω κοντά στα 1000. Και όταν πρέπει εσύ να κάνεις 1000 για το στρέμμα, και πρέπει να κάνεις κοντά στις 6-7-8.000 πόσους λάκους γύρω-γύρω. Ξέρετε, 6-7.000 λάκους με την τσάπα. Σκεφτείτε 6-7.000 κλίματα να σκύψεις από πάνω με το. Με την. Να μαζέψεις σταφύλι-σταφύλι. Που το κάθε σταφύλι, το κάθε τσαμπί έχει. Το κάθε κλίμα, μάλλον, θα σου κοντά, έχει στις καλές εποχές γύρω στα 7-8 τσαμπιά. Μεγάλα. Μπορεί κάθε δύο κλίματα. Κλίματα είναι το φυτό. Κάθε δύο κλίματα αμπέλι να γεμίσει ένα τελάρο. Ωραία, μου έχει συμβεί αυτό. Σκέφτομαι τώρα όταν πας μέσα και στέκεσαι μπροστά 6 ώρα το πρωί, 6.30 και βλέπεις. Πού πάω, πού πηγαίνω. Ένα PDF audiobook δεν γίνεται. Οι ομιλίες του Λιαντίνη είναι στο YouTube, οπότε τις μετατρέπεις. Εγώ αυτό έκανα, μετέτρεψα τις ομιλίες. Πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν site στο οποίο βάζεις την ομιλία, βάζεις στο YouTube το βίντεο, ρε παιδί μου, και στο κάνεις MP3. Λοιπόν. Έχω αρχίσει και σας καταστρέφω, σας επηρεάζω πάρα πολύ σε πράγματα και μ' αρέσει γιατί τουλάχιστον μαθαίνετε. Ξέρετε, μ' αρέσει που μου στέλνετε τέλος πάντων μηνύματα πολλοί από εσάς και μου λέτε μετά, ξέρεις κάτι, δεν ασχολιόμουν και ασχολήθηκα και το είδα και μετά έχεις δίκιο και ήταν ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο και μ' αρέσει πάρα πολύ, με γεμίζει πάρα πολύ και με ικανοποιεί. Τέλος πάντων, οπότε σκεφτείτε τον εαυτό σας μπροστά σε αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά που πάμε στα μπέλια μας τέλος πάντων, λέει μπαμπάς μου. Είναι η αγαπημένη του ατάκα όταν μας βλέπει να πλαγώνουμε και να ψαρώνουμε και μας λέει, και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα του να απελπιστείς μέσα σε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είσαι τώρα, ειδικά στο ξαμπέλισμα, που το ξαμπέλισμα είναι και αυτό κακό τέτοιο, όταν είναι και σκληρό το χώμα ρε παιδί μου, είσαι με τζάπα και σκάβεις λάκους γύρω γύρω από τα κλίματα και είναι σε φάση, είσαι κάπως στο υπερπέρα, κάπως στο ενδιάμεσο και βλέπεις ότι έχεις κάνει δύο σειρές και είσαι ακόμα 100 μπροστά. Και είναι αυτή η απελπισία που αδειάζει η ψυχή σου. Αδειάζει η ψυχή σου εκείνη την ώρα. Και λες, πού πάω. Είναι 8 η ώρα και έχω κάνει δύο σειρές και έχω άλλες 100 μπροστά. Πού πάω. Και πάντα για να μας κάνει ο πατέρας μου, λέγει το εξής. Το μάτι είναι δειλό, αλλά το χέρι είναι το μυρό. Γι' αυτό δούλευε. Κατέβασε το κεφάλι κάτω και δούλευε. Δούλευε τα χέρια σου και κάποια στιγμή θα τελειώσεις. Και όταν έρχεται η ώρα και τελειώνει όλο αυτό. Όταν έρχεται η ώρα και τελειώνει όλο αυτό. Και κοιτάς πάνω και βλέπεις το αμπέλι, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο. Είναι πάρα πολύ όμορφο στο μάτι, ειδικά όταν το κορφολογάς, όταν το κλαδεύεις, όταν σκάβεις τους λάκους. Είναι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα να το δεις στο μάτι. Καμιά σχέση με αυτό που ξεκίνησες. Άρα το κοιτάς και λες, ποιος τα κάνει αυτά εγώ. Εκεί κάπου νιώθεις αυτή την πληρότητα. Το ίδιο πράγμα είναι και ένα βιβλίο. Εκείνη την ώρα που το βλέπεις έτσι λες, πού πάω ρε φίλε, πού πάω, τι πάω να διαβάσω, γιατί. Και αυτό που θα μπορούσα να σας πω, όπως έλεγε και κάποιος άλλος, σκάσε και κολύμπα. Το μάτι είναι πάντα δειλό, το μάτι πάντα θα είναι δειλό, αλλά το χέρι πάντα θα είναι τολμηρό. Οπότε όσο δειλό και να είναι το μάτι στην αρχή, ανοίξε το βιβλίο και σελίδα, τη σελίδα, τη σελίδα, τη σελίδα, τη σελίδα, θα το τελειώσετε και θα πείτε τι όμορφο που ήταν αυτό που διάβασα. Οπότε, αν θα μπορούσα να πω κάτι για το σημερινό είναι τα διάβαστά μας είναι πάρα πολύ ωραία και τα χαιρόμαστε να είναι αδιάβαστα και θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα μαζεύονται και θα μαζεύονται. Αλλά, παιδιά, το μάτι είναι πάντα δειλό, αλλά το χέρι τολμηρό. Ξεκινήστε, πιάστε τα και θα βγουν σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι πάντα θα μας αρέσουν καινούργια πράγματα, πάντα θα μαζεύουμε και ποτέ δεν θα τελειώνουν οι λίστες μας. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και όπως θέλει και του αρέσει πορεύεται. Το θέμα είναι να το ευχαριστιέστε. Λοιπόν, ακριβώς, ναι. Και το Μπερζέρκ παρεπιπτόντως είναι τρομερό. Ελπίζω να σ' άρεσε. Αν δεν το έχεις διαβάσει, να το διαβάσεις άμεσα. Λοιπόν, είναι τα πάντα, παιδιά. Να σας πω. Γι' αυτό λέγονται μεταφορές. Γιατί μπορείς και παροιμίες. Γιατί παρομοιάζεις κάτι με κάτι άλλο. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει όταν κάνω μαθήματα στα παιδιά, όταν τους κάνω φυσική ή τέτοια, δεν ξέρω, πάντα έβρισκα την κατάλληλη παρομοίωση για αυτό που τους δείχνω. Είτε πρόκειται για φυσική, είτε πρόκειται. Δηλαδή, μου αρέσει να μπορώ να μπω στο πετσί του άλλου, να ξέρω ότι του αρέσει. Κάτι που ξέρεις κάτι, είναι σαν αυτό.
Καλά, σήμερα είχα μια κορυφαία. Ξέρω ότι ο Γιώργος δεν το βλέπει, οπότε θα το πω. Λοιπόν, σήμερα είχα μια μικρή απογοήτευση. Είχα ένα μαθητή. Είναι τα fan stories του Κώστα. Λοιπόν, σήμερα η μέρα μου ήταν λίγο ιδιαίτερη. Είχα έναν. Ακριβώς, κάπως έτσι. Είχα ένα μαθητή και έχω ένα μαθητή. Δεν τον είχα, ακόμα τον έχω. Σήμερα κάναμε. Ξεκινήσαμε μαθηματικά κατεύθυνση. Μαθηματικά. Άλγευρα επάλληλη. Γιατί το λέω πάντα κατεύθυνση. Άλγευρα επάλληλη τρίτη ηλικίου για να δώσει εξετάσεις. Και η φάση είναι ότι ενώ τόσο καιρό λέω ρε παιδί μου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο μετά από τόσο καιρό και λίγο καιρό πριν τις εξετάσεις να μην μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση πρώτου βαθμού. Και ενώ μέχρι πριν από ένα μήνα, το οποίο δεν μπορούσα να το διανοηθώ, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να το πάθει αυτό, σε φάση. Ξέρεις, είναι αυτό φτάνει μέσα στο μυαλό σου και είναι τι έχω κάνει λάθος, ρε παιδί μου, ως καθηγητής. Τι δεν κάνω καλά. Αλλά ήθελα να του περάσω, για παράδειγμα, ότι ξέρεις κάτι, εντάξει. Να μην σου γαμίσω την ψυχολογία. Είμαι πολύ καλό στο να γαμάω την ψυχολογία στον άνθρωπο, να μαθαίνω. Αλλά δεν έχει νόημα να γαμίσω την ψυχολογία σε ένα μαθητή, ο οποίο μπορεί και να μην είναι κλίση του, ρε παιδί μου. Και το ρωτάω, θες να γίνεις μηχανικός, όντως? Μου λέει ναι. Λέω, ρε παιδί μου, το θες πάρα πολύ? Μου λέει ναι. Ωραία. Πέρα από ότι το χρειάζεται, σου δώσω ένα παράδειγμα. Για να καταλάβεις λίγο πώς νιώθω εγώ ως καθηγητής, για παράδειγμα, βλέποντας εσένα μετά από τόσο καιρό, ενώ τα λέω και μου δείχνει ότι τα καταλαβαίνει, ξαφνικά να με αδειάζει. Πάρε ένα μηχανάκι. Σου αρέσει να παίζεις με τα μηχανάκια. Να κουμπώνεις μηχανάκια, να λύνεις μηχανάκια, να φτιάχνεις μηχανάκια. Ωραία. Πες ότι ξεκίνησες πριν από 5 μήνες και είχες μπροστά σου ένα πάτωμα γεμάτο με ανταλλακτικά. Εξατμίσεις, μίζες, δυναμό, τα πάντα όλα. Ό,τι υπάρχει για να φτιάξεις ένα μηχανάκι. Πλαστικά. Ωραία. Και τσούκο τσούκο το παλεύεις, το δένεις. Σκέψου τον εαυτό σου, τον κόπο και τον πόνο που κάνει για να φτιάξεις αυτό το μηχανάκι που είναι ασύνδετο, ρε παιδί μου. Ήταν δύσκολο εξ αρχής, αλλά το διάλεξες να το κάνεις. Το δουλεύεις. Και αφού παλέψεις να το φτιάξεις όλο αυτό και νομίζεις ότι το φτιάξεις καλά, έρχεται η μέρα να το δέσεις, να το βάψεις και λες: Θα το κλείσω. Θα πάω για ύπνο μετά από 6 μήνες. Δικαιούμαι έναν καλό ύπνο. Και αύριο θα έρθω, θα το ανοίξω. Θα βάλω τα αυτοκόλλητα που μείνανε πάνω και θα πάω βόλτα. Ωραία, το έφτιαξες, το έκανες. Λέω, σκέψου τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, ως μαθητή. Γουστάρεις τα μηχανάκια, φτιάξεις το μηχανάκι σου. Σκέψου τι πόνο τραβάς για να το φτιάξεις. Ωραία. Και αφού πας για ύπνο έτσι χαρούμενος, πας κοιμάσαι και το πρωί, ανοίγεις το γκαράζ και βλέπεις μία ρόδα εδώ, ένα δυναμό εκεί, σε ένα άλλο χωριό βλέπεις ένα άλλο τέτοιο και λες, πού πήγε το μηχανάκι? Γιατί μείναν κομμάτια από το κομμάτι. Ωραία, το συνέστημα το έκανε εικόνα. Σε φάση τον βλέπω, πέφτει εκείνη την ώρα. Λέει ναι, ωραία. Έτσι ακριβώς αισθάνεται και ο καθηγητής σου, για παράδειγμα, όταν μετά από όλο αυτό τον κόπο, ρε παιδί μου, φτάνουμε εδώ πέρα και λίγο πριν από τις εξετάσεις ξαναγυρνάμε πάλι στο μηδέν. Δεν ξέρω πώς δούλεψε, αλλά ξαφνικά πήρε μπρος. Είναι λίγο ιδιαίτερο, βέβαια. Ναι, πάτησα λίγο στο συνέστημα, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνο καλό έκανε. Λοιπόν, anyway, αυτή η παρομοιώση που κάνω είναι λίγο ψυχοβγάλιση μερικές φορές, αλλά γενικά νομίζω ότι μπορώ να δημιουργήσω τέτοιο. Κάπως έτσι λειτουργεί και όλο αυτό. Anyway. Αυτό σας λέω και στις προσωπικές ιστορίες που συμβαίνουν ένα τέτοιο, με ξεπερνά. Αλλά anyway, αυτό είναι το ωραίο. Είναι η πλάκα μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδάκια, αν σας αρέσουν τα διάβαστά σας, χαίρεστε να τα βλέπετε. Άμα θέλετε να μην είναι αδιάβαστα, διαβάστε τα. Τόσο απλά, όπως έλεγε και ο Βασίλης πιο πάνω, όπως και η αγροτιά, κατεβάζεις το κεφαλάκι και δουλεύεις. Α, ο Έρνικ. Τρομερός είναι ο Έρνικ. Ναι, και έχει άλλα δύο παρακλάδια. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Είναι άλλοι δύο χαρακτήρες μέσα στο σύμπαν του Έρνικ που λες, οι οποίοι με έχουν εντυπωσιάσει και θα ήθελα κάποια στιγμή να καταπιαστώ. Έρνικ of Malebon. Έτσι είναι το όνομα του, σωστό. Λοιπόν. Επίσης, Έλρικ, πιάστε. Αν σας αρέσει Σαλβαντόρ και Έλρικ, πιάστε τα. Πραγματικά, μετά το Σαλβαντόρ, το οποίο το θεωρώ τρομερό, Eldridge the Elden, πώς είναι το όνομα, πάντα το ξεχνάω γάμο το, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και έχω μείνει στα τελευταία δεν τα έχω διαβάσει. Έχουν περάσει και χρόνια. Και τα περισσότερα από αυτά τα διάβασα σε νουβέλες, δεν θα πω ψέματα. Τα διάβασα σε comic book νουβέλες, τα οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Έλτριτ, το κολλάει το όνομά μου τώρα, το όνομα του χαρακτήρα. Αν σας αρέσει ο Σαλβαντόρε, λοιπόν, διαβάστε το. Melbourne είναι του Έλρικ. Λοιπόν, αν σας αρέσει, πιάστε και τον Έλρικ, είναι στο ίδιο μοτίβο και τα δύο. Ο Έλρικ είναι πιο σκοτεινός. Ο Έλρικ είναι πολύ πιο σκοτεινός από τον Τρίτ.
Αλλά ναι. Επίσης άλλο ένα από το συνιστώ. Πω, τι ωραία βιβλία. Πολύ ωραία βιβλία. Ναι. Τσεκάρετε τα. Επίσης το Έλερικ, το θυμάμαι το έχεις προτείνει ένας φίλος, ο Άρης, ο Πάτσας, καλή του ώρα εκεί που είναι, ελπίζω να τα ακούει κάποια στιγμή. Τρομερό σχέδιο και τρομερή γραφίδα. Κάνει γραβούρες και πάρα πολύ ωραία σχέδια, τρομερός. Λοιπόν, καλή του ώρα και ευχαριστώ για την πρόταση. Πραγματικά, σας λέω, είχα διαβάσει τον Dritz, του Salvador, από Forgotten Realms, αν δεν κάνω λάθος, είναι η σειρά. Αν και μ' αρέσουν και τα Forgotten Realms και μ' αρέσουν και τα Dragonlance. Επίσης, ας μην βάλω και τα Dragonlance εδώ πίσω, αυτά τα ωραία, τα Dragonlance τα οποία μένουν αδιάβαστα. Πολλά αδιάβαστα. Λοιπόν, αυτά που λέω σε εσάς τα λέω και σε μένα. Γι' αυτό τα λέω σε εσάς για να τα ακούω κι εγώ. Καμιά φορά ισχύει, πιστέψτε με. Λοιπόν. Anyway, πιάστε το κι αυτό, πιάστε και τα άλλα, πιάστε και τα παράλληλα. Θεέ μου, και στο τέλος, πόσες ζωές θέλει ένας άνθρωπος για να τα χάρει όλα αυτά. Είναι το ερώτημα που κάνουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με το διάβασμα. Πόσες ζωές θα χρειαστώ, παιδιά. Να σας πω. Και σε ένα χρόνο μια χαρά τα καταφέρνουμε. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Πριν από ένα χρόνο, θα σας έλεγα, ήταν και από τότε έχω σταματήσει να το λέω. Έλεγα δεν προλαβαίνω, δουλεύω όλη μέρα, δεν προλαβαίνω. Και δεν έκανα και πάρα πολλά, δούλευα, αλλά εντάξει, δεν σκιζόμουν κιόλας. Λοιπόν, υπήρχαν και ώρες που απλά ψωροβαρούσα και έβλεπα το ταβάνι να κάνει γύρω-γύρω. Σταθερό ήταν, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, οπότε, σε φάση ρε παιδί μου με όλο αυτό, πέρυσι έτυχε να διαβάσω πολλά βιβλία, αρκετά βιβλία. Και δεν είμαι σίγουρος μάλλον ότι μπορεί να μην το ξανακαταφέρω να το κάνω αυτό. Και δεν με χαλάει. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι δεν είναι και τόσο απίθανο. Απλά η ώρα που απλά θα χαζεύεις το κινητό και θα κάνεις scroll down στο Instagram χωρίς λόγο και αφορμή και. Λοιπόν, αυτό το φωτιστικό, παιδιά, παρεπιπτόντως είναι DIY, εγώ το φτιάξα. Ενώ τι έφτιαξα, το φωτιστικό το γύρω-γύρω μου το κάναν δώρο κουμπάρι μου. Είχαν έρθει στο νησί και μου κάναν, είναι από τα IKEA. Είναι από τα φωτιστικά των IKEA. Αλλά επειδή είναι από αυτά που είχαν τα λαμπάκια δεξιά και αριστερά και, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε γιατί έπρεπε να βάλω 250 λάμπες και το θεώρησα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, έπρεπε να βάλω πολλές λάμπες. Οπότε, έβαλα ένα χαρτόνι γύρω-γύρω για να μην κάνω. Έβαλα ένα λευκό χαρτόνι, το τύλιξα γύρω-γύρω, το σαν κύλινδρο και καλά να. Τέλος πάντων, δημιούργησα ένα εσωτερικό κύλινδρο και γύρω-γύρω σπιράλ, από κάτω προς τα πάνω, έβαλα λεντοτενία. Υπολόγισα περίπου πόσο είναι το βήμα της λεντοτενίας για να μου φτάσει. Οπότε έβαλα λεντοτενία και συνέδεσα πάνω ελεγκτή, ο οποίος είναι ευαίσθητος στη μουσική. Βέβαια το έχω στατικό για να μην πολύ χάνει η κάμερα. Αν αναβοσβήνει και δεν μου φαίνεται άσχημο, γιατί το να μιλάω και να θα το μάτι θα πηγαίνει εδώ πάνω συνέχεια, οπότε δεν θα φαίνομαι τόσο εδώ. Πιο πολύ θα βλέπεις το φωτιστικό παράμετρο και νομίζω ότι ξεχωρίζει. Σε μαύρο φόντο, Χριστέ μου, σαν νίτζα είμαι, ένα κεφάλι προεξέχει μέσα από το τέτοιο. Τώρα το πρόσεξα, τόση ώρα δεν το έχω προσέξει, μιλάω και δεν πρόσεξα καν ότι είμαι σαν ένας νίτζα ο οποίος προεξέχει μέσα από το τέτοιο. Λοιπόν, πολύ φως, ναι. Λοιπόν, ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο και οικονομικό. Επίσης, τώρα ένα τελευταίο DIY, επειδή το ξέρω ότι τα γουστάρετε αυτά κάποια από εσάς και είναι πολύ ωραίο, ειδικά σε βιβλιοθήκες και αυτά. Έχετε δει τα Nanoleaf. Έχετε δει όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία κοστίζουν 200 και 500 ευρώ για να τα φτιάξεις και κλαίνε και οι ρέγγες όταν τα βλέπεις και θες να τα αγοράσεις. Ωραία. Σας δώσω ένα πολύ ωραίο. Πάρτε μια λεπτοτενία, οποιαδήποτε λεπτοτενία, αρκεί να είναι 50-50 τουλάχιστον, ώστε να έχει αρκετή ένταση και πάρτε. Θυμάστε, υπάρχουν, ψάξτε τα, κανάλια, όπως είναι τα κανάλια των καλωδίων. Κανάλια ρε παιδί, στο οποίο χωράει μια λεπτοτενία μέσα. Λοιπόν, και μέσα σε αυτά τα κανάλια, τα οποία έχουν και γωνίες μέσα, επίσης, υπάρχουν γωνίες. Οπ, με πέτυχες, δεν πειράζει. Με πέτυχες τώρα που κλείνω σιγά σιγά, αλλά θα πω ένα ωραίο DIY κόλπο. Λοιπόν, πάρετε αυτά τα κανάλια, στα οποία είναι κανάλια καλωδίων, και πολλά από αυτά έχουν slide πλαστικό diffuser από πάνω. Οπότε εσύ παίρνεις την ταινία, τη λεπτοτενία, το βάζεις μέσα. Και τώρα σκέφτομαι γιατί δεν έχω κάνει βίντεο ακόμα γι' αυτό. Θα κάνω στο καινούριο σπίτι όταν θα πάω. Γιατί θα φτιάξω τέτοια. Θα φτιάξω τέτοια για διακοσμητικά. Είμαι 150% σίγουρος θα φτιάξω τέτοια. Λοιπόν, βάζεις τη λεπτοτενία, βάζεις τον diffuser. 2 ευρώ το μέτρο κάνει αυτό. Να πάρεις 5 μέτρα,
Πού θα τα βάλεις? Πάρε 5 μέτρα και φτιάξε λωρίδες ή patterns. Λοιπόν, το βάζεις αυτό και έχεις ένα πάρα πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο αν πεις να το αγοράσεις θα δώσει ένα κάρο λεφτά. Ναι, εγώ να σας πω, ωραία ήταν τα Nanoleafs, αλλά δεν πρόκειται να αγοράσω Nanoleafs. Με τα ίδια λεφτά θα φτιάξω το PC. Οπότε, ναι, πρώτα θα φτιάξω το PC και μετά τα τέτοια. Αλλά μπορώ να κάνω πιο οικονομικά, όπως ας πούμε αυτό. Αυτό για παράδειγμα ήταν ένα δώρο, το οποίο απλά έβαλα μια λεπτοδενία των 10 ευρώ μέσα. Δηλαδή, εγώ για να το πειράξω αυτό και να έχει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, γιατί είναι ωραίο, ας μην κροϊδευόμαστε, είναι ωραίο, μου κόστησε 10 ευρώ. Και μετράει και έχει και ωραίο ambient φωτισμό στο χώρο, οπότε μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν. Ναι, μπορείς, αλλά το πρέπει να στέλνει και δουλειά. Λοιπόν, εργαλεία τι θες, σίγουρα θες Dremel μετράει. Κατσαβίδια. Τώρα το μεταξύ πήγαμε με τα βιβλία, άντε θα πω και αυτό. Κατσαβίδια θες σίγουρα. Ηλεκτρικό σίγουρα θα χρειαστείς κατσαβίδι, τρυπάνι, τα κάνει και τα δύο μαζί. Σιλικόνη χρειάζεσαι σίγουρα, η οποία να λιώνει τέτοια. Καρφάκια και αυτά εντάξει, εννοείται ότι είναι τα περιφερειακά που θα χρειαστείς. Θα χρειαστείς σίγουρα ένα σιδηροπρίωνο. Θα χρειαστείς σίγουρα εξαρτήματα για μια Dremel. Η Dremel είναι πολύ εργαλείο, είναι τρομερό εργαλείο. Τα εργαλεία της Dremel που θα χρειαστείς σίγουρα είναι αυτό που σκάβει, το που σκαλίζει και που κόβει πλαστικά σίδερα, τα τροχάκια. Αυτά τα δύο χρειάζεσαι κυρίως από Dremel. Τα εξαρτήματα. Τι άλλο θες? Και πολλά άλλα. Ξέρω εγώ, πριόνι θες σίγουρα. Σέγα θα ήταν το ιδανικό. Βασικά δισκοπρίωνο θα ήταν το ιδανικό. Δισκοπρίωνο είναι το ιδανικό, αλλά είναι και ακριβό. Αλλά anyway, το πάμε αλλού. Αυτά θα τα πούμε σε ένα άλλο τέτοιο όμως, αν με επιτρέπεις. Λοιπόν, πώς το πήγα από το ένα, σας πήγα στα χωράφια, σας πήγα στα μπέλια, σας πήγα σε δρόμους μακρινούς και ονειρεμένους. Το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί. Το φτάσαμε στο Θεό τον ίδιο. Κοπίδι, τρικοπίνι, τι χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Υπάρχουν κάποια ωραία τα οποία τα παίρνει και αλλάζει απλά τι λάμε μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αλλάζει μόνο λάμε στο κοπίδι και το έχει για πάντα. Πραγματικά αξίζει με τα χίλια. Λοιπόν, το Dremel μετράει, ναι, τρομερό. Κοίτα, και να δώσει. Απλά δεν θα κάτσω. Μην σε αγχώνει, δεν έχω θέμα. Εδώ δεν παρεξηγώ. Αν δεν πρόκειται για κάτι που να θέλει να κάνει, μη σε αγχώνει. Πραγματικά, εννοείται. Λοιπόν, αλλά. Α, όποιο δεν είδε. Τσεκάρετε το PC Manga. Έχω κάνει τρομερά ωραία DIY βιντεάκια. Άσπατα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Πόση ώρα φάγαμε, πόση ώρα είμαστε εδώ. Έχω χάσει και τα αυγά και τα καλά. Δύο ρίτσες. Υποτίθεται το ξεκίνησα χαλαρά σήμερα. Αλλά βέβαια με τέτοια στίβα δεν θα πήγαινε και πολύ χαλαρά. Αλλά καλά πήγαινε νομίζω. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, ήρθε όμως η ώρα κάπου εδώ να σας αφήσω. Δεν ξέρω αν σας έβαλα 2+. 2 και 10. 2 και 10. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό που είδατε ή όχι. Ελπίζω να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το πάω από το ένα στο άλλο, το πάω από το ένα στο άλλο, αλλά αυτός είμαι. Έτσι ήμουν πάντα. Και επίσης μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα, το ότι μία σκέψη γεννάει την άλλη. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να ξεκινήσεις από ένα βιβλίο, να το πας στα αγροτικά, να το γυρίσεις στα φιλοσοφικά, να το πας στα προσωπικά, να το πας οπουδήποτε θες. Αυτή είναι η μαγεία των λέξεων. Γι' αυτό μας αρέσει να διαβάζουμε βιβλία και να φτιάχνουμε κόσμους και να τους παρακολουθούμε μέσα στο κεφάλι μας και όχι μόνο. Λοιπόν, γι' αυτό φαντάζομαι και οι περισσότεροι που είστε εδώ μέσα διαβάζετε και ασχολείστε με το χόμπι και με το σπορ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, και το έχω πει και θα το λέω για πολύ καιρό όλο αυτό, ότι θα προσέξετε φορτοπία, αυτό θέλω να ανεβεί, δεν θέλω να φάει copyright τελείως, δηλαδή να ανεβεί να μείνει, ας μην το ρημάξω το σημερινό, θα το φτιάχνουμε το Σάββατο που δεν με νοιάζουν και τόσο ρε παιδί μου σε φάση από copyright και αλλά αυτό θα ήθελα να είναι ατόφιο. Λοιπόν, ναι, αλλά νομίζω ότι και ισχύει και θα το έχω πει και θα το ξαναπώ, ξαναλέω, πώς θα επαναλάβω τον εαυτό μου, λοιπόν, διαβάζοντας. Και όσο περισσότερο ασχολείστε με όλο αυτό, είτε είναι ένα μικρό περιοδικό, υπάρχουν, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που πάντα έλεγα ότι που κάνω είναι ότι μετά από ένα βιβλίο διαβάζω ένα μικρό ή διαβάζω ένα κόμικ ή μια νουβέλα. Γιατί είναι σαν εκτόνωση, δηλαδή μετά από κάτι πολύ βαρύ θες κάτι να βγάλει όλη αυτή την πίεση μέσα από το κεφάλι σου ρε παιδί μου και να περάσει μετά σε ένα άλλο.
Λοιπόν, όσο περισσότερο, και νομίζω το παρατηρείτε και στον εαυτό σας περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί από εσάς έχετε διαβάσει πολύ περισσότερα βιβλία από όσα έχω ασχοληθεί εγώ. Απλά έτυχε να κάτσω να κάνω αυτή την εκπομπή και να σας μιλήσω για τα αγαπημένα μου βιβλία και για αυτά που έχω προσέξει εγώ. Και προφανώς δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο οτιδήποτε, αλλά είναι η γνώμη μου και φαντάζομαι ότι για να είστε εδώ τόση ώρα και να γουστάρετε και να συμμετέχουμε, σας αρέσει η γνώμη μου και μου αρέσει και η δικιά σας γνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, πολυδιάστατος, είμαστε σε πολλές διαστάσεις, γι' αυτό και φυσική είδα, γαρ. Λοιπόν, αλλά αλλάζει καθώς διαβάζετε και σας ξαναλέω, το έχετε προσέξει, είμαι σίγουρος κι εσείς, ότι καθώς διαβάζεις, ασχολείσαι με όλο αυτό, αλλάζει και ο τρόπος που μιλάς. Αλλάζει ο τρόπος που τα λόγια σου αποκτούν νόημα. Αλλάζουν οι ίδιες σου εκφράσεις. Σου είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσεις πολύπλοκες εκφράσεις. Μόνο και μόνο αν σκεφτείτε ότι κάθομαι τώρα δύο ώρες, non-stop επιτυχίες. Και κάθομαι και μιλάω και μιλάω, γεια σου. Μας πέτυχες λίγο στην αποφώνηση, αλλά χάρηκα που μπήκες και ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Σίγουρα θα ξανακάνουμε, το λέω και στους υπόλοιπους να το ακούτε, το Σάββατο στις 5 και την Κυριακή στις 5. Απλά έχασες το μεγαλύτερο καλό κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, θα υπάρχει και στο YouTube παρεμπιπτόντως, αν το θες να δεις τι είπαμε στο υπόλοιπο. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ένας άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο άνθρωπος, είναι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος βλέπει όνειρα. Και μιλώ από προσωπική σκοπιά για αυτό τουλάχιστον, προσωπικές παρατηρήσεις. Αλλάζει ο τρόπος που ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Και όχι μόνο τα αντιλαμβάνεται και τα εκφράζει, ξαναλέω. Προφανώς είναι η τέτοια, αλλά και μπορεί και τα επικοινωνεί λίγο διαφορετικά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Λοιπόν. Έπιασε στα τέτοια, ναι. Εν τω μεταξύ, ωραίο το Instagram, πολύ ωραίο εργαλείο. Λοιπόν, για να ξέρεις πάντως, και να το ξέρετε και οι υπόλοιποι το έχουν μοιραστεί περισσότερο, τώρα μια που είσαι φρέσκος, φρέσκα, δεν ξέρω, στο τέτοιο, Κυριακή 5 η ώρα για τα βιβλία, και από Τρίτη, εκτός και άμα συμβεί κάτι απρόπτο, από Τρίτη στο YouTube, γιατί από κάτω, άμα κάνετε scroll down, κάντε λίγο scroll down όσοι είστε, έχω και το κανάλι στο YouTube και όλα τα ωραία. Λοιπόν, και καλά έκανες, Απλά μας πέτυχες πάνω στο κλείσιμο, αλλά δεν πειράζει. Χάρηκα που ήρθες στην παρέα και λογικά θα σου έρχεται και ειδοποίηση. Λοιπόν, θα με επιτρέψεις όμως εμένα να κάνω την αποφώνησή μου τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ για τις απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ξέρετε, μερικές φορές μοιράζομαι πολύ προσωπικές ιστορίες με όλο αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι έμεσα με παρηγορεί γιατί μόνο μεταξύ μας τα λέμε. Μην πρόκειται ποτέ αυτά τα βίντεο και όπως το έχω παρατηρήσει, πάνω από 200 προβολές δεν θα πάμε ποτέ στο YouTube. Παράδειγμα, YouTuber. Κάντε σε τα βίντεο, ξέρεις. Share και subscribe. Λοιπόν, μπράβο την πλάκα. Οπότε ξέρεις, είναι σε βάση και πιο άνετος και πιο χαλαρός. Οπότε λέω λίγο πιο προσωπικές ιστορίες, λίγο. Γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν μια μικρή επιρροή σε κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και ειλικρινά, και το λέω από καρδιά σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ που είστε συνέχεια εδώ και πραγματικά μπαίνετε. Δηλαδή, και τα Σάββατα όσοι μπορείτε και τις Κυριακές όσοι μπορείτε. Δηλαδή, μετράει. Για μένα μετράει πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ το ότι κάθεστε. Περνάμε την ώρα μας μαζί. Έμεσα και άμεσα οι περισσότεροι με έχετε βάλει σαν παρέα εδώ και δύο ώρες κάθε Κυριακή ή το Σάββατο, ρε παιδί μου. Γουστάρουμε τη φάση μας. Περνάμε καλά, ανταλλάζουμε τις απόψεις μας. Μαθαίνω πράγματα, μαθαίνετε πράγματα και είναι αυτό το όμορφο. Και ελπίζω να συνεχίσουμε για πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Λογικά ευελπιστώ να ανέβασω και ένα βίντεο μέσα στην εβδομάδα. Θα το τσεκάρετε. Ευχαριστώ πάρα. Ότι το ότι θα ήμουν καλύτερη παρέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ειλικρινά αυτό είναι το που δεν το περίμενα θα μου το λέγει κάποιος άνθρωπος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλες, παιδιά. Καληνύχτα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και όσοι είστε εκεί στα χιονισμένα, να προσέχετε γενικά έξω τώρα που κυκλοφορείτε, αν βγείτε καμιά βόλτα ή οτιδήποτε, γιατί από αύριο το χιόνι θα γίνει πάγος και θέλει προσοχή. Οι υπόλοιποι που είμαστε στα υγρά και στις βροχές και σε αυτά, είμαστε κουμπλέ, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, salute. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά.